πήγε, το λέω και εγώ κανονικά. Φτάνει με τα εισιτήρια. Ντελάλι βγάλαμε. 15 μέρες ντελάλι. Από το προηγούμενο μάτι στην Πορτογαλία. Εισιτήρια, εισιτήρια, εισιτήρια. Φτάνει. Εντάξει, μην το κάνουμε. Αναστασία, πού είμαι εγώ, δεν έχω τίποτα. Αυτά όμως, Αναστασία, σου ζήτησα 5 πράγματα. Δεν έκανε ούτε τα 2. 5 πράγματα ζήτησα. Με την ελπίδα να κάνει τα 2. 5 πράγματα. Μετά θέλω αύξηση, θέλω ρεπό, θέλω άδειε κι άλλο. Να πάω στη Μήλο με το πιο τρισάθλιο, ένα από τα 3 πιο τρισάθλια νησιά των Κυκλάδων, με Μύκονο και Σαντορίνη μαζί. Πάρτα και τα 3 μαζί. Πέταξε τα πώς είναι. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Αδέρφια, δεν ήθελα με γκρίνια ρε εσύ Δευτέρα και με αναγκάζει η Αναστασία. Δεν ήθελα να μπω Δευτέρα με. Το έχω σε κακό. Δευτέρα να μπαίνει με γκρίνια, το έχω σε κακό. Αλλά δεν, έτσι είναι. Έτσι είναι. Αναστασία έχω, λέω και κλαίω. Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Τι μου φταίει η Αναστασία. Τα έκανε όλα όπως τα ζήτησα. Dressed in black η Αναστασία σήμερα. Είναι κάποιες, πρέπει να παίζουν οι τέτοιοι, οι Φιλανδοί, πες τους ρε, οι Χιμ. Πρέπει να έχουν συναυλία το βράδυ να πάει η Αναστασία. Είχες πάει στους Χιμ τότε που είχαν έρθει στο... Δεν είχες πάει. Γιατί καλέ, δεν κάνεις έτσι καλέ. Α, ήσουν, πρέπει να ήσουν ναι, εσύ 3 ετών, 4. Λοιπόν, μου είπε ο ηχολήπτης του χώρου, ο ηχολήπτης του χώρου τότε, ο Άλκης, καλημέρα Άλκη, να είσαι καλά. Έρχεται να με δει 2 μέρες μετά τη συναυλία. Λέω, τι έγινε ρε Χιμ, πώς πήγε. Λέω, ήθελα να έρθω, λέω και δεν μπόρεσα. Λέει, φίλε, μέσα αδιαχώρητο, τα 9 στα 10 κοριτσάκια κάτω των 16. Αδιαχώρητο, τα 9 στα 10 κοριτσάκια κάτω των 16. Και απόξω, λέω, ναι, πες μου το απόξω, λέω, με ενδιαφέρει, ναι. Και απόξω, ο ίδιος αριθμός σε πατεράδες. Ξέρεις, περιμέναν τις κόρες τους. Μην τις πειράξει ο Βίλε Βάλο. Μια χαρά παιδί ο Βίλε Βάλο. Τι να τις κάνει. Τι να τις έκανε τα κοριτσάκια. Μια χαρά άνθρωπος ο Βίλε Βάλο. Τέλος πάντων, αυτή, υπάρχει αυτή η προκατάληψη. Ότι αυτός είναι σατανικός, κακός. Ο Βρωμοφιλανδός, ο κακός. Ναι. Μάλλον κάπως έτσι, τέτοιο στυλ. Αδέρφια, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλό καλοκαίρι. Να ευχηθώ ολόψυχα. Καλή άδεια σε αυτούς που την ξεκινάνε σήμερα. Ή την ξεκίνησαν από την Παρασκευή τέλος πάντων ή από το Σάββατο. Υπάρχει αυτό το group. Το τελευταίο του Αυγούστου, ένα παλικαράκι την Πέμπτη μου είπε: Μάριε, φεύγουμε λέει την Κυριακή. Πάμε λέει παξούς. 3 αγόρια. 3 φίλοι είμαστε. Λέω: Μια χαρά, ωραία θα περάσετε. 3 αγόρια. Ή θα έχει και άλλες αγοροπαρέες τώρα στους παξούς. Λέω: Θα γίνει χαμός. Ωραίο, μια χαρά. Καλά κάνω. Γελάει η Αναστασία. Δεν τη άρεσε. Αγοροπαρέα, 3 αγόρια, τη φάνηκε στραβά. Γελάει. Κάτι την ενόχλησε. Άμα λέει κοριτσοπαρέα, θα έλεγε να περάσουν καλά τα παιδιά. Ωραία, τα κορίτσια, μπράβο. Πολύ καλά κάνουν. Είπα 3 αγόρια, λίγο στράβωσε. Και γελάει ειρωνικά. Δεν πειράζει. Να περάσουν καλά τα παιδιά, όλοι εσείς. Και φυσικά, εύχομαι καλή επιστροφή, καλή προσαρμογή σε αυτούς που γυρίζουν σήμερα. Η κίνηση σήμερα, τώρα που κατέβαινα, τη Βασιλή Σόλγα, εντάξει, σχεδόν αγγίζει τα όρια Οκτώβρη. Σοβαρά. Ειδικά από ένα σημείο και μετά, λέω πρέπει να έχουμε Οκτώβρη. Πρέπει να έχει παρέλαση την άλλη εβδομάδα. Κάπως έτσι. Έτσι μου φάνηκε. Λοιπόν, εσεμιέρα ανοιχτή. Σας περιμένει. Γραμμές θα ανοίξω λογικά μετά τις 11. Αναστασία, έχεις έτοιμα τα 2 κομμάτια τώρα που είπα. Ωραία. Κλείσε λίγο το χαλί μας. Κλείσε το χαλί μας και μην βάζεις τίποτα. Να πάμε λίγο έτσι χωρίς χαλί, χωρίς μουσική, τίποτα. Τα άλλα τα έχεις έτοιμα έτσι. Πάμε, κλείσω τελείως χωρίς μουσική. Ο Χρύσανθος σήμερα δεν θα έρθει. Ο Τσαλτίδης. Έχετε την καλημέρα του και την καλή εβδομάδα του. Και δεν ξέρω αν θα έρθει και τις επόμενες ημέρες. Μετά τα όσα άκουσε αυτός και η οικογένειά του, επειδή διατύπωσε μία άποψη καθαρά ποδοσφαιρική το βράδυ του Σαββάτου, αν δεν κάνω λάθος, ή το πρωί της Κυριακής. Και με στενοχωρεί αυτό. Με στενοχωρεί αυτό. Φαντάζομαι και πολλούς από εσάς. Δεν ξέρω πώς θα πάει η Τρόικα, τι θα γίνει. Πάντως, ο Χρύσανθος σήμερα, αύριο, μεθαύριο, δεν θα έρθει εδώ, στην εκπομπή αυτή, η οποία μέχρι να ξεκινήσει, ζωντή λέω εγώ με λάδια και μαλάτια, θα είναι κανονικά το απόγευμα, στην εκπομπή του Άρεος. Δεν μου αρέσει αυτό, γιατί το τι άκουσε ο Χρύσανθος, το τι του σύρανε σε αυτόν και την οικογένειά του, δεν λέγεται. Το να πω ότι θλίβομαι είναι το λιγότερο. Απλά λέω ότι ζήτω η Θεσσαλονίκη του 2018. Αυτό.
Και να πω επίσης ότι σήμερα θα προσπαθήσω να πάρω μετεγραφή από αυτό το ραδιόφωνο. Σήμερα. Ίσως παίζω την τελευταία μου ζαριά. Αν όχι την τελευταία, την προτελευταία. Για να φύγω από αυτό το ραδιόφωνο. Για να πάρω μετεγραφή σε κάποιο άλλο. Εντάξει. Θα ζήσετε σήμερα μεγάλες στιγμές. Είναι μεγάλες στιγμές οι σημερινές. Γράφεται ραδιοφωνική ιστορία σήμερα. Παίζω ένα από τα δύο τελευταία μου χαρτιά. Ίσως το τελευταίο για να πάρω μετεγραφή σε άλλο ραδιόφωνο της περήφανης Θεσσαλονίκης. Της πρωτεύουσας της Μακεδονίας μας. Μας. Λοιπόν, ελπίζω η Αναστασία να με βοηθήσει. Πραγματικά θα είναι πολύτιμη βοήθειά της. Και εγώ δεν θα την αφήσω έτσι. Δεν έχω αφήσει ποτέ συνεργάτη μου στα τόσα χρόνια, στα 3-4 χρόνια που κινούμε στον χώρο αυτό, γιατί είμαι νέο παιδί ακόμη. Δεν έχω αφήσει ποτέ συνεργάτη μου έτσι, στα κρύα του Λουτρού. Ποτέ. Ούτε στα ζεστά του Λουτρού. Αυτό με τα κρύα του Λουτρού δεν το κατάλαβα ποτέ. Ούτε στα ζεστά του Λουτρού. Τέλος πάντων, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express δίνω σήμερα. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express και δίνω και δύο κόπιες, δύο αντίγραφα σε DVD του καταπληκτικού ντοκιμαντέρ του National Exigiastic για τον ουρακοτάκο των ελληνικών βουνών, ο οποίος εξαφανίστηκε, αλλά κάποιοι άνθρωποι κάνουν προσπάθειες να το επαναφέρουν. Να εμφανιστεί και πάλι στα βουνά της Μακεδονίας. Ένα πραγματικά απίστευτο ντοκιμαντέρ, δύο αντίτυπα, δύο νικητές, ο καθένας θα πάρει από ένα, του National Exigiastic, για τον ουρακοτάκο των ελληνικών βουνών, ο οποίος εξαφανίστηκε πριν από πολλά χρόνια και πάει να γίνει, να συντελεστεί ένα μικρό θαύμα, να εμφανιστεί και πάλι. Αυτά. Τώρα, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου έξτρα, στην πρώτη σωστή απάντηση, για ποιον λόγο στην σημερινή εκπομπή μπαίνουμε μουσικά με τα δύο αυτά κομμάτια. Θα βάλει η Αναστασία και τα δύο κάποια στιγμή, θα ξεκινήσει το ένα, θα της πω μετά βάλε το άλλο. Στο ένα από τα δύο αναπαντήσεις, αν βρεις, καβατζώνεις το ζευγάρι γυαλιά ηλίου εισαγωγής από τα Opticon Express. Χάρηκα πάρα πολύ που την Παρασκευή που πέρασα, Παρασκευή, που πέρασα από τα Opticon Express στην Παύλου Μελά, γινότανε ένας μικρός χαμός. Και θεωρώ ότι μεγάλο μερίδιο έχει αυτή η εκπομπή και η βραδινή όταν είχαμε τον Γιώργο Βεντούρη, δηλαδή ένα μεγάλο μερίδιο έχει ο Μάριος ο Ασλαμής. Καλημερίζω τον Αντώνη, The Master of Horace Δημητριάδης και όλο το επιτελείο του που δουλεύει στα 5 καταστήματα Opticon Express, τα 2 στο Πόρτο Καράς, τα 3 στα μαγαζά του της Θεσσαλονίκης. Το ένα δυτικά New Ευκάρπια, τα άλλα 2 στο κέντρο. Λοιπόν, ο πρώτος ή η πρώτη που θα απαντήσει σωστά και βάλει φυσικά και το ονοματεπώνυμό της, του, για ποιον λόγο μπαίνουμε σήμερα μουσικά με αυτά τα δύο κομμάτια. Το ένα από τα δύο να βρει, είμαστε μέσα. Έχει και καβατζώσει. Στο SMS, έτσι, FM και ένα μήνυμα, αποστολή στο 54526. 54526. Αναστασία, βάλε όποια από τα δύο θέλεις πρώτο. Αυτό είναι, μπουζουκάκι. Άστο, μπράβο ρε, σε παραδέχομαι και σε ωραίο καθαρό, μπράβο. Σε ωραία παραγωγή, μπράβο. Πρέπει να μεράκλωσε κιόλας το βρήκε η Αναστασία. Να είπε, ωραία, κάτι γλέντια σήμερα. Εννοείται ο λόγος έχει να κάνει με την έναρξη του πρωταθλήματος της ελληνικής Super League, έτσι. Για ποιον λόγο μπαίνουμε σήμερα με αυτό το κομμάτι. Εσεμεσικά απαντάς, η πρώτη σωστή απάντηση, καβάντζα, ζευγάρι, γυαλιά, ηλίου. Ασλαμάζε λέει ψέματα, τορκίζομαι. Στη μνήμη της μανούλας μου. Λιν, 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 λιν. Δίνουμε κι άλλη ευκαιρία.
Δεν πάει το μυαλό σου στο γιατί, στο πρώτο κομμάτι. Σου δίνουμε και άλλη ευκαιρία. Για ποιο λόγο συνεχίζουμε με αυτό το κομμάτι. Και αυτό σε τέλεια παραγωγή το βρήκε η Αναστασία. Και το βγάζει και σε τέλεια, με τέλειο ήχο. Έτσι. Νομίζω το μέλλον της ανήκει μία από τις κορυφαίες μηχανικούς ήχου, όπως λένε οι Αμερικανοί, στη Νότια Ευρώπη για την ηλικία της. Ταπεινή μου γνώμη, έτσι. Για ποιο λόγο μπαίνουμε με αυτό το κομμάτι, αφού δεν πάει το μυαλό σου στο προηγούμενο. Αυτό. Απαντά σωστά, η πρώτη απάντηση σωστή, κατευθείαν δωράκι γυαλί ηλίου από το Opticon Express. Εδώ, επειδή θέλω να είμαι δίκαιος και να μην αφήνω απ' έξω κόσμο, να μην αφήνω απ' έξω κόσμο στο διαγωνισμό, το τραγούδι λέγεται, από τον περήφανο Βρετανό Ρόμπι Williams, λέγεται «Εγώ και η μαϊμού μου». Έτσι, πάρα πολύ απλά, θα το ακούτε νομίζω συχνά πυκνά στην εκπομπή του Γιώργου του Ζαγόρα. Το βάζει πιο πολύ στη βραδινή, το βράδυ, μπράβο, ναι, σας είναι λίγο κοντοστά, γιατί το μυαλό μου τώρα καμένο και το εντάξει, έτσι, οκ. Okay. Λοιπόν, ο διαγωνισμός έχει κλείσει. Ο διαγωνισμός έχει κλείσει, εκτός κι αν έρθει απάντηση και για το κομμάτι το άλλο, το ελληνικό. Να δώσω πόρωση και άλλο ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Βάλε πάλι τον μπουζουκάκι, ρε εσύ, Αναστασία. Λοιπόν, Me and My Monkey, αφιερωμένο στο πέναλτι του ΠΑΟΚ. Ελπίζω ο Τσατσαρός να κράτησε 2-3 φιάλες αίμα για τον Πρίγιοβιτς. Λέει ο 472 ή 472, δεν ξέρω τι είναι, θα επικοινωνήσει σε λίγο μαζί του η Μαριλίζ, όποτε μπορέσει, κοπέλα, γιατί έχει άλλη δουλειά να κάνει τώρα το πρωί. Έχει εκεί, έχει απλώσει make-up, αυτά για τα φρύδια, μάτια, τέτοια. Δεν είναι μία γραμματέας, είναι άλλες οι προτεραιότητες της. Θα επικοινωνήσει με την ή τον 472, έτσι, που όχι απλά κερδίζει, κάνει και σχόλιο. Me and my monkey, να πω για τους φίλους που δεν ξέρουν γαλλικά, monkey στα γαλλικά είναι η μαϊμού, αφιερωμένο στο πέναλτι του ΠΑΟΚ. Ελπίζω ο Τσατσαρός να κράτησε 2-3 φιάλες αίμα για τον Πρίγιοβιτς. Κάνω μεγάλη μαγιά. Συνεχίζω τώρα μόνο με αυτό. Αφήνω έξω τον Ρόμπιντο Williams. Πάμε λίγο στην περήφανη την Ελλάδα. Για ποιον λόγο ακούμε αυτό το συγκεκριμένο μουσικό κομμάτι. Αυτό είναι instrumental. Instrumental είναι χωρίς στίχους, δηλαδή μόνο το οργανικό. Το λέω σε τέλεια, με τέλεια βρετανική προφορά. Instrumental. Μην κοιμάσαι, ξύπνα. Το διακύβευμα είναι ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Μη μασάς από το ότι σήμερα τα φώτα είναι σβηστά, ότι είμαστε μέσα στον γκρι, στην γκριζίλα, και αύριο θα είναι έτσι. Από αύριο το απόγευμα ο καιρός ανοίγει και από Τετάρτη επιστρέφουμε στα 30 βάλε. Μη μασάς, το καλοκαίρι είναι εδώ και συνεχίζεται δρυμύτερο. Τσαλτίδης δεν υπάρχει σήμερα, δεν θα υπάρχει αύριο. Δεν θα υπάρχει αυτή την εβδομάδα και δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσει αυτή την εκπομπή μετά τα όσα άκουσε η οικογένειά του και το σπίτι του, επειδή πολύ απλά τοποθετήθηκε σε μία φάση ποδοσφαιρικού αγώνα. Να την χαίρεστε αυτήν τη Θεσσαλονίκη, της οποίας είμαι γέννημα θρέμα, Της οποίας είμαι γέννημα θρέμα. Δεν ήρθα εδώ στα 18 μου, 15, 23 όπως κάποιοι άλλοι και το παίζουν Θεσσαλονικάρχες και Μακεδονία μου και Μακεδονία μας. Έτσι, εγώ είμαι γέννημα θρέμα από εδώ πέρα. Γέννημα θρέμα. Την αγαπάω την πόλη, την πονάω και όταν ντρέπομαι για την πόλη, πραγματικά ντρέπομαι ως γνήσιος Θεσσαλονικιός. Ξέρω εγώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι. Μου λέει η Αναστασία να βάλω και το άλλο το κομμάτι λίγο με τον μπουζούκι. Αναστασία, αυτό είναι Πολυκανδριώτης. Αυτό είναι Καρνέζης. Λάκης Καρνέζης. Θεός χωρέστον. Μου τον θύμισε χθες ένας ταξιτζής, το Λάκη τον Καρνέζη. Λέω, θέλω να βάλω μπουζούκι, λέει, βάλε Λάκη Καρνέζη. Και το πρώτο προηγούμενο Θανάση Πολυκανδριώτης, αυτό Λάκης Καρνέζης. Να πω την αλήθεια, λίγο παρασύρθηκα. Λέει Αναστασία, έτσι για αλλαγή, να τους βάλουμε και ένα άλλο κομμάτι μπουζούκι. Ο πρώτος ή η πρώτη που θα απαντήσει σωστά, ποδοσφαιρικός είναι ο λόγος που ακούμε τα δύο κομμάτια αυτά, τα instrumental, μόνο με, χωρίς στίχους, οργανικά, μόνο με μπουζουκάκι βέβαια.
Αυτό έχει κάτι άλλο από πίσω, κάτι άλλο ακούγεται πίσω από αυτό. Το μπουζούκι είναι μπροστά, εννοείται. Ο ποδοσφαιρικός είναι ο λόγος, έχει να κάνει με την πρεμιέρα της ελληνικής Super League. Ο πρώτος ή η πρώτη που θα βρει το γιατί, πολύ απλά, Καβατζόνι, ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Το 1 με το Me and My Monkey, το καβάτσο σε ο 472. FM κενό μήνυμα, αποστολή στο 54526. Λοιπόν, για να δούμε τώρα αν καταφέρω στα επόμενα, στο επόμενο 1,5 με 2 λεπτά εκεί να πάρω μεταγραφή σε άλλο ραδιόφωνο. Μπορεί να το ακούσετε σε επόμενες μέρες. Δηλαδή μπορεί κατά Πέμπτη Παρασκευή να το ακούσετε κιόλας. Σε κάποιο από τα άλλα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης μας. Είχαμε το Σάββατο στην Τούμπα το ΠΑΟΚ Αστήρ Τρυπόλεως, το οποίο έλξε με σκορ 1-0. Με τον διαιτητή Αριστομένη Κουτσιάφτη του συνδέσμου Άρτας, δασοπυροσβέστης στο επάγγελμα, δασοπυροσβέστη που να ανάβει φωτιά, εγώ πρώτη φορά βλέπω, τέλος πάντων, να δίνει πολύ πολύ σωστά στο 57ο λεπτό, στο 56ο λεπτό το έδωσε, στο 56ο λεπτό, το μπενάλτ υπέρ του ΠΑΟΚ, στην πεντακάθαρη ανατροπή που κάνει ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, ο goalkeeper των Πελοποννήσιων, στον περήφανο σέρβο Φορ. Το πέναλτι σαφώς και είναι, είναι πεντακάθαρο, υπάρχει τεράστια επαφή που επηρεάζει, ο Πρίγιοβιτς έχει την μπάλα στην κατοχή του, η μπάλα δεν έχει φτάσει καθόλου στην Αγία Βαρβάρα, είναι στην κατοχή του Πρίγιοβιτς, κάνει πολύ ωραία κίνηση, απειλεί άμεσα την εστία, υπάρχει σαφέστατη πεντακάθαρη επαφή με την πρώτη, το βλέπεις από μακριά αυτό σε πρώτο χρόνο, γιατί ένα πέναλτι εκεί φαίνεται. Στον πρώτο χρόνο ζωντανά, όπως το βλέπεις, κατευθείαν εγώ λέω πέναλτι είναι αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση. Και όντως μετά που το είδαμε και από άλλες κάμερες, είπαμε ότι είναι πέναλτι, δεν υπάρχει καμία μα καμία αμφισβήτηση. Απορώ και εξίσταμε πραγματικά, γιατί ο Σάβας Παντελίδης, ο 53χρονος Πειραιώτης coach των Πελοποννησίων, αλλά τι περιμένεις, Πειραιώτης coach των Πελοποννησίων. Δείτε τώρα πώς χτυπιέται η Μακεδονία μας. Ένας Πειραιώτης coach των Πελοποννησίων. Έτσι, γιατί εδώ Ελλάδα είμαστε εδώ, Μακεδονία να πούμε, το αμφισβητεί. Λέει δεν είναι, το κατάλαβα με την πρώτη, ποδοσφαιρικά, με την πρώτη που το είδα, λέει δεν κατάλαβα και μάλιστα έκανε και προσπάθησε να εκνευρίσει τον πολύ καλό δημοσιογράφο Ευγένιο Δαδαλιάρα, ο οποίος πάει ο άνθρωπος μετά τον αγώνα να πάρει δηλώσεις και του λέει, πολύ πολύ σωστά ο καλός δημοσιογράφος, λέει κύριε Παντελίδη, δεν τα καταφέρατε λέει στην πρεμιέρα, παρά το ότι ο Αστέρας στάθηκε καλά. Και λέει ο Σάββας ο Παντελίδης, μου αρέσει που λέτε δεν τα καταφέραμε. Μα έδωσε λέει τέτοιο πέναλτι, γι' αυτό δεν τα καταφέραμε. Τι λες ρε Παντελίδη, σοβαρά? Ανά μη στο δώσει δηλαδή. Όχι, 3.44 δεν είναι αυτή η αιτία. Ρε φίλε, είναι δυνατόν? Καλημέρα λέει Μάριε, για τις δηλώσεις Καραπαπά είναι το κομμάτι με τον μπουζούκι. Αποστόλης, εκεί πέρα κάπου χάνεται, βγαίνουν κάτι περίεργα αποστόλη, κάτι βέλη, κάτι ερωτηματικά, sorry, 3.44, όχι. Δεν είναι για τις δηλώσεις Καραπαπά, που δεν ξέρω τι δηλώσεις έκανε, να πω την αμαρτία μου, έτσι. Μιλάμε για πρεμιέρα ελληνικού πρωταθλήματος, ακούμε Γιάννη Μπουζού, τέτοιο, ακούμε Θανάση, όχι, Λάτι Καρνέζη, συγγνώμη, για ποιον λόγο μπαίνουμε έτσι. Το Me and My Monkey το βρήκατε. Εγώ και η Μαϊμού μου το βρήκατε. Το βρήκε ο 4.92, απάντησε από τα γυαλιά. Έφυγαν το ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Τώρα για τον Μπουζούκι ακούμε. Ξανά μου βάζει η Αναστασία Θανάση Πολυκανδριώτη. Για ποιον λόγο είναι ποδοσφαιρικός ο λόγος για να κάνει με την πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος. Δηλαδή, ρε Παντελίδη, τι θες, αυτό το μπενάλτ να μην το δώσει. Να μην το δώσει εναντίον σου. Δηλαδή, υπάρχει πιο καθαρό μπενάλτ από αυτό? Σου κάνω μία ερώτηση ρε Παντελίδη, και αν είσαι παλικάρι βγες τώρα, 2310-287-888, είτε είσαι τώρα στην καφετέρια που έχεις στον Πειραιά, στην Τρούμπα, είτε στο μαγαζί με τα επώνυμα ρούχα που έχεις. Σε αγαπώ, σε υμνώ, σαν προπονητή του Ηρακλή, σε ύμνησα. Σε ύμνησα. Αλλά βγες τώρα και να απαντήσεις παλικαρίσια. Υπάρχει πιθανότητα τον πενάλτ αυτό να δοθεί το βράδυ της Τετάρτης σε βάρος του ΠΑΟΚ υπέρ της Μπενφίκα και να αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ με τέτοιο πενάλτ και να βγει έστω μισός ΠΑΟΚτσής και να πει
Όχι, δεν ήταν πέναλτι. Τι μαϊμού μας έδωσε. Ναι, ρε Αναστασία. Αν είσαι παλικάρι, βγες. 23-10, 2-87, 8-8-8. Και πες, ναι, πιστεύω ότι έστω ένας παοκτής θα βγει και θα πει μαϊμού μπενάλτ. Με τέτοιο μπενάλτ με επέκλεισαν. Και ο Θεός τιμωρεί. Είδατε με την μπενάλτ βρέθηκε πίσω στο σκορ η Μπενφίκα. Προψέ. Είδατε τι έγινε. Και να πω και κάτι άλλο. Ο Αστέρας Τρίπολης έπρεπε να παίζει με 8 ποδοσφαιριστάς από το 20 λεπτό. Έτσι πιστεύω εγώ. Έπρεπε από το 20 λεπτό, άντε 25, να αγωνίζεται με 8 ποδοσφαιριστάς. Τώρα μην πω σε λεπτομέρειες τι και πώς. Όλα στο ποδόσφαιρο αυτά, τα πάντα όλα είναι κάρτες. Άλλο τώρα αν η Μπέρνλι στο Καραϊσκάκης την Πέμπτη 90 λεπτά έρθει ξύλο και τελείωσε το μάτς με 11 ποδοσφαιριστάς. Τελείωσε. Είμαι ο Μάριος Ασλαμής, ζητάω μεταγραφή σε άλλο ραδιόφωνο και αυτά είναι τα πιστεύω μου. Πολύ απλά. Εντάξει. Λοιπόν, Αναστασία, πάμε σε διάλειμμα θες. Ναι, μάτια μου, πάμε σε διάλειμμα. Λοιπόν, εκτός κλήρωσης, το instrumental παίζει, οκ, okay, το βρήκες. Το βρήκες, Ρωμανίστα, μη με λες τέτοιο καλό, ούτε καν το διαβάζω. Ρωμανίστα, από την περήφανη Δυτική Αττική. Το βρήκες για ποιο λόγο, αλλά λες δεν είναι λογικό τώρα πάρεις γυαλιά εσύ να έρθεις. Όταν ανεβείς, τι να σου πω. Θα δώσω το όνομά σου στα Opticon Express να το καβατζώσεις άμα θες, ρε, εσύ, όταν ανέβεις. Αφού ανεβαίνεις στη Θεσσαλονίκη, το χρόνο μία-δύο φορές ανεβαίνεις. Κορόιδες, όλη η Αθηναία είναι βέντη. Για μία-δύο φορές περνάτε καλά και φεύγετε. Αυτά, αυτά. Θα συνεχίσω την προσπάθειά μου για μεταγραφή και μετά το διάλειμμα. Και μετά το διάλειμμα θα συνεχίσω την προσπάθειά μου για μεταγραφή σε άλλο ραδιόφωνο της πόλης. Νομίζω ότι είμαι σε καλό μονοπάτι. Είμαι σε καλό δρομάκι. Πόσο ο Ηρακλής στάθηκε μπροστά στα δύο μονοπάτια, στον δρόμο της αρετής και της κακίας, και διάλεξε της αρετής, καλά να πάθει που είναι τώρα στη Β' Εθνική, αφού διάλεξε της αρετής, πάρ' τα Ηρακλάκο μου. Έτσι, λοιπόν, break και επιστρέφω, ελπίζω όταν επιστρέψω, να έχετε βρει για ποιον λόγο ακούμε τόση ώρα instrumental κομμάτι μόνο με μπουζουκάκι. Έχει να κάνει με ποδοσφαιρική είναι η αιτία και με την πρεμιέρα της ελληνικής Super League. FM και ενώ μηνυματάκι, αποστολή στο 54526. Γουστάρεσε, Αναστασία. Λατρεμένη μπλακής. Λατρεμένη. Λοιπόν, προσέξτε τι έχει γίνει εδώ πέρα. Γίνεται χαμός. Γίνεται χαμός, γίνεται πανικός. Με ακούνε πρωί-πρωί ανάμεσα στους διάφορους, στα εκατομμύρια διάφορους. Με ακούει και ο καρά αλήτης, ο Μίχος, από την Κλαμπάρα το 8-ball, το οποίο δεν κλείνει ούτε για μισή ώρα, ούτε πρωτοχρονιά, ούτε της Παναγίας, ειδικά της Παναγίας, τη γιορτάζει με ευλάβεια, από το 8-ball. Μάριε μαζί σου, όπου και να είσαι, στα FM βραχαία, ιντερνετικό ραδιόφωνο TV, ράδιο Ζιμπάμπουε κτλ. Όσο για τον ουραγκοτάγκο των βουνών, έλα λέει 8-ball. Έχει μερικούς να πίνουν μπύρες και δεν έχει τέτοια τελευταία κομπή κτλ. Δίνεις ένα μπουκάλι για 4 άτομα για την Παρασκευή στο 8-ball. Προσέξτε, όποιοι κάνουν κέφι, την Παρασκευή θα έχουμε ένα από τα θρυλικά πλέον disco party και disco nights και disco show στο 8-ball. Μάλλον τα πιο θρυλικά disco party της τελευταίας δεκαετίας στην Ελλάδα, την Παρασκευή. Ένα μπουκάλι Φινλάνδια για 4 άτομα από το 8-ball. Από τώρα, Δευτέρα σήμερα, για την Παρασκευή. Τι ωραία Δευτέρα αυτή, ρε φίλε. FM κενό, ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφεις, βότκα ή 8-ball. Και το αποστέλεις στο 54526. Κορίτσια, αγόρια, μόνο κορίτσια, μόνο αγόρια, δύο ζευγάρια, ό,τι θέλεις. Είναι ένα μπουκάλι για 4 άτομα. Βέβαια μπορείς να πας αν θες να πάτε 2 άτομα. Ή να πας και μόνος σου, να γίνεις ντύρλα. Ή 3 άτομα, έτσι. Για τα γυαλιά τώρα προσέξτε τι έχει γίνει. Δείτε τι σκηνικό έγινε. Έρχεται απάντηση σωστή 10 και 34 και 26 που γράφει.
Μπουζούκι για τον πιτσιρίκο του Παναθηναϊκού που έβαλε γκολάρα. Γιώργος Τενέντες. Γιώργος Τενέντες ο ακροατής. Γιάννης Μπουζούκης είναι το παλικαράκι. Ο 20χρονος, 19,5 είναι το παιδί. Έτσι, του Παναθηναϊκού. Αυτή είναι η αιτία, γι' αυτό το βάλα. Να είστε λίγο ξύπνοι. Και δείτε τώρα τι γίνεται. Το στέλνει αυτό ο συγγνώμιο 370, ο Γιώργος ο Τενέντες. Ο 344 λέει για τον γκολ του Παναθηναϊκού είναι το κομμάτι, Μάριε, με τον Μπουζούκι. Αποστόλης Ζατάγιας. Και ήρθε αυτό, αυτή η απάντηση, το μήνυμα, 10 και 35 και 15 δεύτερα. Στην ουσία, τα δύο μηνύματα χωρίζουν λιγότερο από 50 δευτερόλεπτα. Τι να κάνω τώρα εγώ. Ο Γιώργος Τενέντες τελείωσε, το καβάντζωσε. Και ο Ζατάγιας όμως πονάει η καρδιά μου. Επειδή θέλω να πάρω μεταγραφή σε άλλο ραδιόφωνο και το μπενάλτ είναι μπενάλτ κανονικά του ΠΑΟΚ, είναι τέτοιο, είναι μπενάλτ κανονικά, και αν το δώσει την Τετάρτη εναντίον του ΠΑΟΚ, ούτε μισός ΠΑΟΚτσής δεν θα πει τι ουρακοτάγκο ήταν αυτός. Δίνω ζευγάρι γυαλιά ηλίου μέσω του Opticon Express βέβαια και στον Αποστόλη τον Ζατάγια. Και Γιώργος Τενέντες και Αποστόλη Ζατάγιας καβατζώνουν ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Χώρια από τον 472 που βρήκε το Me and My Monkey, εγώ και η μαϊμού μου. Νωρίς-νωρίς, του Ρόμπι του Williams. Οκ. Okay. Αυτά. Οπότε προσέξτε τώρα, κλείσαμε τα γυαλιά. Τα δώρα μας είναι ένα μπουκάλι βότκα Φινλάνδια για την Παρασκευή, μαγική βραδιά με disco night, disco party στο 8ball που γίνεται χαμός. Πάνε τώρα ειδικά καλοκαίρι και πάρα πολλοί ξένοι και ξένες που βρίσκονται στην πόλη για διήμερα, τριήμερα, διακοπές, μονοήμερα και τέτοια, και γίνεται χαμός. Και πολλά παιδιά από ξένα κολέγια κτλ. Έχω τύχει βραδιά που είναι γύρω μου, δεν ακούω ελληνικά βασικά. Ήτανε Ολλανδέζες, Αγγλίδες, Αμερικανίδες πάρα πολλές, Αμερικάνοι, Βελγίδες, χαμός, κάτι με Εράσμους, με τέτοια. Μια φίλη μου τα Εράσμους, Αναστασία, τα έλεγε οργάσμους. Λέει, Μάρια, ήμουνα για Εράσμους, λέει, Άμστερνταμ και Βαρκελόνη. Λέω, ρε εσύ, ωραίο Εράσμους, Άμστερνταμ και Βαρκελόνη. Λέει, ναι, σκέτο οργάσμους. Να είναι καλά η Δήμητρα. Δεν είναι εδώ τώρα, σε μια χαρά θες και της αξίζει πραγματικά η Δήμητρα. Κούκλα κοπέλα και πολύ 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 μορφωμένη και ευγενική μορφή. Λοιπόν, οπότε τώρα μένει η βότκα για την Παρασκευή Disco Night στο 8ball, το μπουκάλι της Φινλάνδια, και μένουν και τα δύο DVD, μία προσφορά του National Exigiastic για τον ουρακοτάκο των ελληνικών βουνών, ο οποίος εξαφανίστηκε, αλλά γίνονται προσπάθειες απέλπιδες από μία ομάδα ζωόφιλων επιστημόνων να επανεμφανιστεί. Δύο ακροατές καβαντζώνουν από ένα DVD. Έτσι. Άρα FM και ενώ ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφεις DVD ή βότκα ή και τα δύο, αποστολή στο 54526. Είμαι Lonely Boy και θα είμαι και αύριο και μεθαύριο. Τσαλτίδη δεν βλέπω να έρχεται, όχι για την εκπομπή του Άρεος, το απόγευμα κανονικά, αλλά εδώ σε αυτό που λέγαμε τέλος πάντων Τρόικα, που το λέμε τώρα για καλοκαίρι, η εκπομπή με λάδια και με αλάτια. Καλημερίζω τον Γιαβορίδη τον Σπύρο και όλο το επιτελείο του, που ασχολούνται με την εμπορία και επισκευή αλουμινίου και κουφωμάτων. Ξεχάστε τα κουφώματα εκείνα, με ζουγανέλη και βαβούρα. Γιαβορίδης Σπύρος. Μιλάμε για τα κουφώματα. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις κουφωμάτων, αλλά και ρολών. Όχι ρολοκρέας, όχι ρολοκοτόπουλο. Μιλάμε για ρολά κανονικά για το σπίτι σου, έτσι. Μην πάει κανείς στον Γιαβορίδη και πει «Γεια σου, θέλω μια μερίδα ρολοκρέας». Με κάνετε ρεζίλια εκεί πέρα, μην ξεφτυλίσετε. Έτσι. Επισκευάζουμε και τις παλιές σας μπαλκονόπορτες και τις κάνουμε σαν καινούργιες με πάρα πάρα πολύ λίγα μόνο χρήματα. Γιαβορίδης Σπύρος, στην Κάτω Τούμπα, Επταλόφου 31. Όχι στην Επτάλοφο Κάτω Τούμπα 31, στην Κάτω Τούμπα, Επταλόφου 31. Τηλεφωνική επικοινωνία με Γιαβορίδη 2315 53 93 10.
Δηλαδή ήταν καραμπινάτο Μπενάλτ. Σε κόβω ψιλοκαραδημοσιοσχεσίτη. Πρόσεχε, μην ξεπεράσεις το γλύψιμο την Τέρα Πάτρικ. Χα, 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 καλημέρα, λέει ο ΙΙ228. Ποια είναι η κυρία, Αναστασία Τέρα Πάτρικ, ποια είναι? Για να μην την ξέρει, παιδιά, η Αναστασία πρέπει να είναι εντελώς τελείως μπασκλασαρία. Δηλαδή, η Αναστασία τις ξέρει όλες αυτές. Αυτές τις πρέπει να ξερούσες. Μου κάνει εντύπωση. Για να μην την ξέρει ούτε η Αναστασία, τι είναι καλέ αυτή, 228, η Τέρα Πάτρικ. Μη χειρότερα. Καλημέρα, γιατί δεν ήταν καραμπινάτο, δεν κατάλαβα. Δεν είναι Μπενάλτ αυτό. Και κάτι άλλο. Πρωταγωνίστρια αισθησιακών. Αυτό δεν το κατάλαβα ρε, εσύ. Καλά τώρα εσύ Αναστασία, αυτό που είπες τώρα, άντε. Μη με κάνεις τώρα, άντε εδώ, μέχρι εδώ είμαι, άντε. Πού να την ξέρω, λέει η Αναστασία, δεν βλέπω τέτοια. Ναι, εσύ βλέπεις μόνο Μακαϊβέγεφ και αδερφούς Κοέν. Μας τρελάνεις τώρα, η Αναστασία. Οι λάτρες της ποιότητας. Εντάξει, είδαμε και τι μουσική ακούς. Τέλος πάντων. Το ψηλιάστηκα, Αναστασία. Λέω Τέρα Πάτρικ, πρέπει να είναι Τέρας Πάτρικ. Για, ναι, σε αισθησιακές ταινίες. Αυτό το αισθησιακές ταινίες, δεν κατάλαβα δηλαδή. Γιατί το Αγγελόπουλου, μια ταινία, Θεός χωρίς το Θόδωρο, δεν είναι αισθησιακή. Δεν ξυπνά τις αισθήσεις, δεν το κατάλαβα αυτό. Τέλος πάντων. Σαφώς και είναι Μπενάλτ 228 και όχι μόνο είναι Μπενάλτ, ο Αστήρ Τρυπόλεος έπρεπε να αγωνίζεται από το 20 λεπτό με 8 ποδοσφαιριστάς. Και έχω τώρα εγώ τον Σάββατο Παντελίδη, τον Πειραιώτη, να έρχεται εδώ πέρα μέσα και να με λέει εμένα ότι το είδαμε την πρώτη, δεν είναι Μπενάλτ. Έτσι. Αλλά από κάτω οι δημοσιογράφοι, οι Μακεδόνες, γιατί δεν του την πέφτουνε. Να του πούνε τι είναι αυτά που λες ρε. Ποιο δεν είναι Μπενάλτ, δεν κατάλαβα. Και ειρωνεύεται και τον Ευγένιο τον Δαδαλιάρα, που πάει και του λέει η πρεμιέρα δεν τα καταφέρατε. Και λέει πού θα τα καταφέρουμε. Τέτοιο πέναλτι που έδωσε. Και σηκώνεται και φεύγει. Ρε Σάβα, δηλαδή έλεος. Σε έχω υμνήσει, σε έχω χαρακτηρίσει κάποια στιγμή σε αυτό που λέμε next big thing της ελληνικής ποδοσφαιρικής προπονητικής, αλλά όχι και έτσι. Μέσα στη Μακεδονία μας, κάτσε καλά. Το παλεύω. Το παλεύω. Για μεταγραφή σε άλλο ραδιόφωνο. Ακόμη θέλω προσπάθεια. Να το προσπαθήσω, το προσπαθήσω ακόμη. Ωραία. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά Διαμαντής Catering. Και αυτός είναι κοντά μας. Αναλαμβάνει από πάρτι 20 ατόμων. Αυτό το κατάλαβα τώρα. Δηλαδή πρέπει να είναι 20, αν είναι 15 δεν τα αναλαμβάνει. Δηλαδή αν του πω εγώ ρε Διαμαντή, θέλω ένα πάρτι, είμαστε 15 άτομα. Εγώ και άλλοι 14 νοματέοι. Μέχρι ένα παγκόσμιο συνέδριο έως 3.000 άτομα. Εταιρικές εκδηλώσεις και γενικά πάσης φύσεως εκδηλώσεις. Επαγγελματίες ΕΦ ζωγραφίζουν πραγματικά το μενού που επιθυμείτε και προσφέρουν επίσης τραπεζοκαθίσματα, θέρμανση αν χρειαστεί, ηχητική κάλυψη και φωτισμό. Προσφέρουμε αίρεση. Προσφέρουμε. Τι προσφέρουν? Προσφέρουμε. Να μας τρελάνε το διαφημιστικό. Ρε, θα πάρω κάτι κιλό χάπια θα πάρουμε. Λοιπόν, Διαμαντής Catering, 18ο χιλιόμετρο, ΠΕΟ Θεσσαλονίκης Αγίου Αθανασίου. Τηλεφωνική επικοινωνία με Διαμαντής Catering 2310-530-525. I'm a lonely boy. Αυτό δεν το πιάνω. Καλημέρα Μαρία, καλή σεζόν να έχουμε. Come on Man United, Fred the Red. Γεια σου Fred the Red. Με έκανες και Μαρία ρε εσύ. Δεν πειράζει. Fred the Red, κλαίω. Νομίζω το Man δεν χρειάζεται, αρκεί το United. Come on United. Απόψε 10 η ώρα, έτσι. Τα είπα αυτά από την Πέμπτη, σας τα είπα. Θα πετάξει αεροπλανάκι απόψε, πάνω από το Old Trafford. Περίπου 40 λεπτά πριν τον αγώνα, εννοείται το έχουν αναβλώσει οι οπαδοί, το οποίο θα γράφει Ed Out και δίπλα L-U-H-G. Love United, Hate Glazers. Τόσο, μα τόσο απλά.
Η Μαρία λέει να μπω για το DVD, η 878, καλημέρα Μαρία, μπορώ να το βλέπω με τον γιο μου. Μαρία, εννοείται, για τους ουρακοτάκους είναι το ντοκιμαντέρ, το DVD, του National Xingiastic, δεν είναι κάτι, τι εννοείται, δεν έχει εκτός, τι να πω τώρα το παιδί, δεν ξέρω, δεν έχω δει κάποια ένδειξη, ας πούμε, άνω των 15, ξέρω, άνω των 18, κανονικά. Ένα ντοκιμαντέρ για ζώα. Έτσι είναι ο ουρακοτάγκος. Στα ελληνικά βουνά για εκατομμύρια χρόνια και εκατομμύρια χρόνια πριν ζούσε συγκεκριμένο είδος ουρακοτάκων. Τώρα υπάρχει μια ομάδα επιστημόνων που είναι εννοείται και σούπερ ζωόφιλοι που κάνουν μια προσπάθεια για να μεταφέρουν κάποιες οικογένειες εδώ και να αναπαραχθούν. Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ. Δεν τίθεται θέμα. Ότι δεν έχει κάποια ένδειξη, ας πούμε, για ηλικία θεατή. Από εκεί και πάνω επιτρέπεται. Από εδώ και κάτω δεν επιτρέπεται να το δει. Έτσι. Να είσαι καλά, Μαρία. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, ωραία το πάμε με τα μισά ώρα έτσι ακριβώς, να μην ξεφύγουμε. Εδώ είμαστε με την Αναστασία. Θα πάμε στο δεύτερο break της σημερινής εκπομπής. Άμα τη επιστροφή μου, ανοίγω γραμμές 2310-287-888 από κινητό 6945 τα υπόλοιπα ίδια, δηλαδή 287 και 3 οκτάρια. Μην περιμένετε Χρύσανθο σήμερα, μην περιμένετε Χρύσανθο ούτε αύριο, μετά από όσα άκουσε για μία απλή τοποθέτηση σε μία ποδοσφαιρική φάση. Είχα την εντύπωση ότι το ποδόσφαιρο είναι το τελευταίο προπύργιο της δημοκρατίας. Αυτή την εντύπωση είχα ο Βλάξ. Έτσι πίστευα. Λοιπόν, να ακούσω τις φωνές σας για διάφορα, για όσα είδατε και ακούσατε από την Παρασκευή το πρωί που έχουμε να τα πούμε. Okay. Μην ξεχνάς. Γυαλιά δεν δίνουμε πλέον. Έκλεισαν διαγωνισμοί. Είπαμε Αποστόλη Ζατάγιας, Γιώργος Τενέντες και ο ΙΗ 472 που βρήκαν για ποιον λόγο μπήκαμε με τα σχετικά κομμάτια, τα μουσικά. Τον Μπουζούκι για τον Γιάννη τον Μπουζούκι, τον 20χρονο του Παναθηναϊκού που πετυχαίνει την κολάρα με το αριστερό εναντίον της Ξάνθης. Και το Meet My Monkey για το Μπενάλ που έδωσε ο δασοπυροσβέστης Αριστομένης Κουτσιάφτης εναντίον του Αστήρ Τρυπόλεως υπέρ του ΠΑΟΚ το βράδυ του Σαββάτου στο στάδιο της Τούμπας. Οπότε μένουν τώρα μόνο τα δύο DVD του National Exigiastic με τους ουρακοτάκους των ελληνικών βουνών. Και το μπουκάλι βότκα για 4 άτομα για την Παρασκευή που μας έρχεται στο 8ball, στο disco party του 8ball την ερχόμενη Παρασκευή. FM κενό, ονοματεπώνυμο, δίπλα DVD ή βότκα ή και τα δύο, αποστολή στο 54-526. Γεια σου ρε Αναστασιάκη, γεια σου. Με συγκινείς, μπράβο, σήμερα η αναφορά στο φόρεμα της Μπούντου με συγκίνησε πραγματικά. Πραγματικά με συγκίνησε. Α, θα πάρει η Ελένη να βγει για το φόρεμα της, να μας μιλήσει. Δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, είμαστε, δεν λέω τίποτα, εντάξει, εδώ είμαστε. Στον λίμπερο της καρδιάς σου, η εκπομπή με λάδια και με αλάτια. Οι γραμμές, οι τηλεφωνικές είναι ανοιχτές. 2310-287-888 από κινητό 6945-287-3 οκτάρια. Για Βορύδη Σπύρος, ήταν κοντά μας πρώτη ώρα εκπομπής με μια σούπερ προσφορά. Πλισέ σίτα, όχι φούστα, σίτα για όλες τις πόρτες, προσαρμόσιμη σε όλα τα μεγέθη, μόνο 120 ευρώ. Καλά άκουσες, μόνο 120 ευρώ. Έτσι εξηγείται ο Γιαβορίδης ο Σπύρος, εμπορία και επισκευή αλουμινίου και κουφωμάτων στην Κάτω Τούμπα, 7 Λόφου 31, τηλεφωνική επικοινωνία με Σπύρο Γιαβορίδη, 2315-53-93-10.
Κτήμα Αγέρινο για ξεχωριστές δεξιώσεις γάμου, βαπτίσεων, γεύματα, συλλόγων και πάρτι. Το κτήμα Αγέρινο καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Συνεργάζεται με όλα τα catering, όχι με επιλεγμένα. 18ο χιλιόμετρο ΠΕΟ Θεσσαλονίκης Αγίου Αθανασίου. Τηλεφωνική επικοινωνία με κτήμα Αγέρινο 2310 530 525. Οι συμμετοχές πάνε αρκετά καλά, αρκετά καλά, δεν λέω ότι πάνε τρελά, αλλά πάνε αρκετά καλά. Και για το μπουκάλι βότκα για 4 άτομα, παρέα μέχρι 4 άτομα στο Aidball την Παρασκευή, για το disco party με το οποίο γίνεται χαμός, και για τα δύο DVD του National Exegiastic για τον ουρακοτάγκο των ελληνικών βουνών, που γίνεται μια προσπάθεια να επανεμφανιστεί, πραγματικά αξίζει. Δύο νικητές από ένα DVD ο καθένας, η ίδια κόπια δηλαδή, ευγενική προσφορά του National Exegiastic. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, δίπλα βότκα ή DVD ή και τα δύο, αποστολή στο 54526. Πηγαίνω στη γραμμή, περιμένει. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι. Είστε η κυρία? Ελένη. Καλημέρα, Ελένη. Ναι, ομάδα που υποστηρίζεις, Ελένη? ΠΑΟΚ. Είσαι οπαδός του ΠΑΟΚ. Σ' ακούμε, Ελένη. Λοιπόν, να δώσουμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής, γιατί πριν από λίγο η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολέου του Ράσμα Λουτσέσκου ως το 2020. Ρε Ελένη, εσύ είσαι, τώρα κατάλαβα. Μας ναι, κοροϊδεύεις, ρε φίλε. Άντε, πάμε. Ναι. Λοιπόν, κάτσε, περίμενε, του πιανού Λουτσέσκου. Του Ρασβάν. Για ποιον Λουτσέσκου μιλάμε? Ποιος είναι ο προπονητής της ομάδας του ΠΑΟΚ? Αυτό το για τον Μιρτσέα, νόμιζα. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Ωραία. Ανακοίνωσε επέκταση. Ωραία. Δεν είπε ότι ανακοίνωσε την πρόσληψη. Ναι, ναι, ωραία, ωραία. Έτσι ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολέου του Ράσμα Λουτσέσκου ως τις 30 Ιουνίου του 2020. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο προπονητής της ομάδας υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο σε συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της ομάδας, Ιβάν Σαββίδη. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία, μεγαλύτερη επιτυχία και πολλούς τίτλους τα επόμενα χρόνια. Και βεβαίως αναφέρει μέσα ότι ο Λουτσέσκου έχει καθοδηγήσει την ομάδα σε 47 αγώνες, έχει 37 νίκες, 6 ισοπαλίες και 4 ήττες σε κάτι περισσότερο από 12 μήνες. Πες τα λίγο πάνω πάλι, Ελένη, 47 αγώνες, 37 νίκες. Ναι, 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 4 ήττες, 6 ισοπαλίες. Συναντήθηκε με τον Ιβάν Σαββίδη, ήταν κάτι το οποίο το γνωρίζαμε, έτσι, ότι θα γίνει. Υπάρχει άριστη σχέση ανάμεσα στους δύο άνδρες, υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Ράσμα Λουτσέσκου, το έχει κερδίσει δικαιωματικά με το σπαθί του και βεβαίως γι' αυτό προχώρησαν στην επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το 2020, δηλαδή κατά ένα χρόνο, με ένα αρκετά πιο βελτιωμένο συμβόλαιο και με ρήτρα που φτάνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ρήτρα 2 εκατομμύρια ευρώ. Ωραία, ωραία, Ελένη, σε ευχαριστούμε, ναι, πάρα ναι, πολύ. Καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά. Μουσική Αναστασία. Υπάρχει γραμμή, περιμένει ακροατής. Γραμμές, παιδιά, ανοιχτές. Μπορείτε να χτυπήσετε κανονικά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, καλημέρα, καλημέρα. Όνομα καλή και ομάδα που υποστηρίζει, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα, Σλαμά, φίλε μου. Να είσαι καλά. Είμαι από τη Γλυφάδα, ο Στέλιος. Ο Στέλιος από τη Γλυφάδα της Αθήνας, ναι, όχι τη δικιά μας. Όχι, Αθήνα κάτω. Αθήνα, γιατί έχουμε και εμείς εδώ πέρα Γλυφάδα, δεν θυμάμαι τώρα που είναι. Ναι, ο είσαι οπαδός του? Του ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ, οπαδός του ΠΑΟΚ. Ναι. Πάμε, Στέλιος, σε ακούω. Ναι. Η Ελένη μας εκεί είναι ΠΑΟΚΤΣΟ. Η Ελένη που βγήκε... Ναι, που βγήκε στο τηλέφωνο, εδώ στη γραμμή. Είναι δημοσιογράφος, είναι Παύλα, ρεπόρτερ. Τώρα... Το ξέρω, πάω και τρελό είναι, εντάξει, ναι, είναι... γιατί κατάλαβες. Δεν κατάλαβες, στην αρχή νόμιζα ότι είναι κάποια, ξέρεις, ακροάτρια και λέω, Ελένη, καλημέρα, λέω, ναι, τι λέω, ναι. Αλλά το είπε και αυτή, πάω και ξέρω. Το είπε και η Ελένη, λέει, μα το είπε ύπουλα, το είπε πολύ ύπουλα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να σου πω, πάνω στο πέναλτι ήταν πέναλτι. Ήταν για σένα, ε. Δεν υπάρχει θέμα αυτά που λένε, ό,τι και να λένε, εντάξει, τα κουβερζέ εμείς, ήταν πέναλτι, αλλά πάμε παρακάτω τώρα. Ναι. Σήμερα το δήλωσα και στο πρωί στον Κώστα Ζατσαρό. Ναι. Στέλιο, να σου διαβάσω τώρα που είσαι στον αέρα. Μην κλείσεις και μετά, ναι, και πίσω περίμενες να κλείσω και μετά το διάβασες. Μήνυμα του 321. Λέει, ναι, δηλαδή, ναι, αν δώσει τέτοιο πέναλτι σε βάρος τους την Τετάρτη, πόσο κλάμα θα ρίξουν. Δεν θα ρίξω καθόλου κλάμα, γιατί θα είναι πέναλτι. Θα είναι πέναλτάρα. Καλά να το κάνει. Πέναλτάρα είναι αυτό, πέναλτάρα, ρε Στέλιο. Είναι και πέναλτάρα κιόλας αυτό εδώ.
Ναι, εγώ όμως σε ποιον θα πω, τελείωσε. Εγώ λέω ότι αν αυτό εδώ στο δώσει την Τετάρτη, θα γίνει ο δειρμός. Ναι. Ωραίο, δεν θα γίνει τίποτα. Δεν πάω, πάω και είμαστε. Καλά, καλά, αυτό τώρα εντάξει, εύκολα το λες, ναι. Εντάξει, ας το δώσω... τι εύκολα το λέω, ρε Κώστα. Μάριος, ναι. Μάριος, ναι. Εντάξει, τι... Ναι. Σοβαρά μιλάς. Ναι, ωραία, άσε που δεν θα γίνει, θα φάω τρία κολλάκια, τρία μπαλάκια και θα... Θα φύγουν με σκάτω τα κεφάλια. Θα έρθεις, Στέλιο, θα ανέβεις. Αφού γλυφάδα είμαι, πού να έρθω, ρε. Καλά, ρε φίλε, έτσι που το είπες, λες και είσαι στη Γουαδελούπη. Εν λέω, εδώ θα έρθει άλλος, ξέρω, θα έρθει άτομο μετά, από Αυστρία. Εντάξει, δεν είναι. Έχουμε και δουλειά, αδερφέ. Καλά, και άλλο, δεν μπορείς. Ναι, δεν είναι κάτι τραγικό. Να αφήσω το μερογκάματο, δεν κάνει. Σωστό, εντάξει. Άλλο. Πες μου ότι λόγω δουλειά δεν μπορώ, σωστό, ναι, εντάξει, ναι. Δεν είναι κάτι από Αθήνα να έρθει. Όχι, ενώ. Εντάξει, κατάλαβα πώς το είπες. Σωστά, ναι. Στέλιο, είσαι Αθηναίος, είσαι από εδώ πέρα και κατέβηκες κάτω για δουλειά. Κατερίνη, είμαι ερωτικός μετανάστης. Α, Κατερινιώτης που ερωτεύτηκες, αν επιτρέπεται η γυναίκα σου, Αθηναία ή κάποιο άλλο μέρος. Ναι, Αθηναία. Λαδισσέα είναι, έχει εδώ μένει 16 χρόνια στην Αθήνα. Ωρε φίλε, δηλαδή ένας Κατερινιώτης κατεβαίνει στην Αθήνα, γνωρίζει μία Λαρισαία, ερωτεύονται ή από εδώ ερωτευτήκατε, από εδώ τη γνώρισες εδώ. Από πάνω, ναι. Α, από πάνω τη γνώρισες. Ναι, αλλά η δουλειά της είναι εδώ, λόγω ότι είναι νοσοκόμα. Εδώ. Ναι, και να είναι γερή γυναίκα, να είναι στην Αλλά και να σε βοηθά οικονομικά. Τη γνώρισες στην Κατερίνη ή στη Λάρισα, πού τη γνώρισες? Στην Κατερίνη. Στην Κατερίνη. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία, ρε Στέλιο. Παλικάρι μου, να είσαι καλά, φίλε, να περνάτε καλά. Να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά, παλικάρι, φιλιά στην Γλυφάδα. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Περιμένουν 3-4 οι γραμμές ανοιχτές. Ναι, καλημέρα. Ναι, εγώ είμαι. Ναι, καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, αν θέλεις, υποστηρίζεις. Δημήτρης, από Ζωγράφου, τηλεφωνώ. Αθήνα, από εδώ σου πάω. Ο παδός του πάω. Σε θυμάμαι, Δημήτρη, σε θυμάμαι, αγόρι μου. Και είσαι, νομίζω, εσύ γέννημα θρέμα Αθηναίος, Σχεδόν, ναι. Καταγωγή έχω από Γρεβενά, αλλά δεν μεγάλωσα καθόλου. Καταγωγή καθόλου από Γρεβενά, ναι. Συνάντησα μια κοπέλα, δούλευε φέτος, στην Αστυπάλαια, που φορούσε μπλουζάκι κάθε μέρα, πιάστε τα βουνά, πάμε Γρεβενά. Είναι από έναν σύλλογο εκεί κάτι που κάνουν εκδηλώσεις, λοιπόν, πολύ, ναι, πολύ τσακάλι. Για πάμε, ρε Δημήτρη, ναι, λέγε. Εντάξει, σήμερα διακρίνω μια ηρωνία λίγο για το μάτς του ΠΑΟΚ με τον Αστέρα. Ηρωνία? Εγώ κυνηγάω, ναι, να πάρω μεταγραφή να πάω σε άλλο ραδιόφωνο, ρε φίλε. Αυτή δεν ξέρω, αυτό είναι προσωπικό δικό σου, δεν ξέρω γιατί... αφού όλοι όσοι που πουλάνε ΠΑΟΚ τσιδηλίκη έχουν πάρει μεταγραφές, όλοι. Ναι, εντάξει, μπαίνει και Σεπτέμβρης, είναι και μήνας ανακατατάξεων και αυτά, ναι, μπορεί να θες να αλλάξει σταθμό, δεν ξέρω. Αφού βλέπω ότι όσοι είναι ΠΑΟΚ παίρνουν μεταγραφή και καλά λεφτά. Γιατί εγώ να μην πάρω, δεν κατάλαβα. Τι είμαι, δεν κατάλαβα. Όχι, καλά κάνει. Δεν το κατάλαβα αυτό. Ελεύθερη αγορά έχουμε. Ναι, ο 321, με τον 321 συμφωνεί στον Αριανό. Που λέει την Τετάρτη, αν πάρει τέτοιο πέναλτι, πόσο κλάμα λέει θα ρίξουνε. Απλά ρε Μαρίνα, σου πω κάτι. Π.χ. το πέναλτι που πήρε η Μπενφίκα για σένα είναι. Α, θα με τρελάνει. Εννοείται ποτέ. Το είπα το επόμενο πρωί, ούτε καν θέλει συζήτηση. Άλλο. Περίμενε, ποιο, με τον ΠΑΟΚ εννοεί. ΠΑΟΚ, ναι. Σε βάρος του ΠΑΟΚ. Εννοείται όχι. Α, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Όπως και δεν είναι το χθεσινό σε βάρος της. Ρε Μαρία, εμένα ξέρεις τι με ενοχλεί. Μου επιτρέψεις τον Ενικό, έτσι. Ενικό, απαιτώ Ενικό, όχι, ναι, επιτρέπω. Ξέρεις τι με ενοχλεί. Όλη αυτή η ιστορία στα site, ειδικά τώρα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που γίνεται χάμος, αλλά κανένας δεν στέκεται στο εξής. Και το ειρωνεύτηκες κι εσύ. Ναι. Ότι ρε φίλε, υπάρχουν και δύο αποβολές. Δηλαδή, θες να μου πεις ότι δεν υπάρχει αποβολή του Κότσιρα στις 35. Ολυμπιακός Μπέρλι, το είδες. Με το χέρι στην καρδιά. Να σου απαντήσω. Σου απαντώ με το χέρι στην καρδιά. Ολυμπιακός Μπέρλι, το είδες. Όχι όλο, σπασμωδικά. Είδα και τα 93 λεπτά. Με μεγάλη προσοχή. Χάρηκα το ξύλο που έριχνε η Μπέρλι και ο διαιτητής έδειξε μόνο 5 κίτρινες. Μην το πάμε τώρα στο συγκεκριμένο μάτι. Θέλω, εγώ πιστεύω στο ποδόσφαιρο το αντρίκιο, το παλιό. Εγώ είμαι της άποψης ότι η διαιτησία πρέπει να είναι τύπου Αγγλία. Να πέφτει και ξύλο. Αυτό λίγο, θέλω. Αυτό θέλω και εγώ. Ναι. Επειδή και εγώ μεγάλωσα με Manchester United και έγινα στο τελικό του 99, ναι. Έτσι, με την ανατροπή στο Αλεξάνδρου Καθυστέρησης. Μπράβο, ναι. Έτσι, εκεί έγινα United, ναι. Και παρακολουθούσα χρόνια Premier League. Εγώ το 70. Γιατί υπήρχε, και η κόντρα, υπήρχε και η κόντρα με την Arsenal που ήταν ο παδός ο αδερφός μου. Ναι. Υπήρχε σπίτι μακελιό, έτσι. Ναι. Εγώ επειδή έχω δει πολύ Premier League, λέω το εξής, ότι
η διαιτησία πρέπει να αφήνει το παιχνίδι να βρει ρυθμό. Ναι. Έτσι. Ναι. Αλλά πώς να το κάνουμε δηλαδή. Στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει το εξής, ότι ό,τι είναι κατά μας είναι κατά μας. Πώς να το κάνουμε, δηλαδή, το Σάββατο υπήρχε δεύτερη κίτρινη εκεί πέρα. Εγώ έχω μαλώσει, Δημήτρη, για να καταλάβετε, δεν το κάτι με τον ΠΑΟΚ. Έχω μαλώσει μέσα στο Καφτατζόγλιο, με Ηρακλειδέα, σε Ηρακλής Αστέρας Τρίπολης. Θυμάσαι τον Αστέρα, τον πολύ πολύ καλό Αστέρα εκείνον. Με, πες τα δύο αμυντικά χαφ, ο Πολωνοαργεντινός με την κοτσίδα, φαλακρός με κοτσίδα, και με το μαλλί το φουντωτό, ο μαύρος, όχι ακριβώς μαύρος, λίγο μυγάς ο άνθρωπος. Που εκείνος ο Αστέρας είχε σημαία του το πολύ το ξύλο, έπαιζε πολύ σκληρά. Και έχω μαλώσει με... τώρα δεν το θυμάσαι εκείνον τον Αστέρα, μωρέ, σίγουρα, της ηλικίας, το έχεις προλάβει. Πολύ καλός Αστέρας εκείνος. Τριαντάρης, είμαι, θα το έχω προλάβει. Φυσικά, εννοείται. Που έριχνε, δεν είχε και καμιά ο Αστέρας με καμιά ιστορία στην πρωτεθνική 50 χρόνια, που έριχνε πάρα πολύ ξύλο. Εκείνο τον Αστέρα τον πήγαινα και έχω μαλώσει με Ηρακλειδέα στο Καφτατζόγλιο, που ζητάει κάρτα, εννοείται, σε παίκτες του Αστέρα, από το 5ο λεπτό. Και του λέω, εσύ δεν γίνεται, γιατί αυτοί έχουν σημαία τους αυτό το ποδόσφαιρο. Αν τους βγάζει κάρτες από το 5ο λεπτό, στην ουσία του κόβει σαν επιλογή το ποδόσφαιρο αυτό. Γι' αυτό και χάρηκα την Πέρα. Μάρια, η σκαριά του Ιγκλέσιας δεν είναι κατευθείαν κόκκινη. Σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα και να γινόταν αυτό. Ναι, μπορεί. Μπορεί, ναι, μπορεί, μπορεί. Όχι, μπορεί, είναι. Ναι, μπορεί. Και για τη φάση του πέναλτι, για να κλείσω, για να μην κρατάω και τις υπόλοιπες γραμμές. Ναι. Εγώ έχω την εξής άποψη. Ο διαιτητής είναι από πίσω, έτσι. Ναι. Βλέπει ότι ο πρίγκιπας τσιμπάει την μπάλα και βλέπει ανατροπή. Ότι τον βρίσκει, τον βρίσκει. Δεν μπορεί να το αρνηθεί αυτό. Καλά, τώρα τον βρίσκει, τον αγγίζει ένα χιλιοστό. Και εγώ μπορώ να σε βρω. Ξέρεις, άλλο τώρα να ρίξω στην Αναστασία μια σφαλιάρα, και άλλο να την αγγίξω και να πέσει κάτω η Αναστασία. Στην φάση πάει αυτομάτως πέναλτι άμα ο διαιτητής δει ότι τον ακουμπάει. Πάει αυτομάτως, δηλαδή δεν λέω ότι είναι Mars πέναλτι. Ναι, βρίσκω πάρα πολύ καλή θέληση, Δημήτρη. Πολύ καλή θέληση. Στον διαιτητή. Από μεριάς ότι, ωραία, αν υπάρχει καλή θέληση, γιατί δεν μου δίνει εμένα τη δυνατότητα να παίξω με 10 παίχτες από το ημίχρονο. Γιατί να στον δε και καλά, ρε, εσύ, να βγάλεις τον Κότσιρα τη δεύτερη κίνηση. Γιατί έπρεπε, ρε, εσύ, Μαρία, γιατί έπρεπε στους 35 να μείνει ο Αστέρας με 10 παίχτες. Αυτό γιατί δεν το λέει κανένας. Οκ, εντάξει. Εντάξει, οκ. Ναι, είναι και άλλο, θέλω άλλη διαιτησία εγώ. Εγώ είμαι εναντίον, είμαι υπέρ του σκληρού και είμαι και γενικά εναντίον των πέναλτι. Δηλαδή, εγώ θα χαρώ αν καταργηθεί το πέναλτι, ειλικρινά. Αν καταργηθεί το πέναλτι, θα χαρώ. Να δούμε εκεί τι θα γίνεται. Και αν οι παίκτες πέφτουν τόσο εύκολα. Δηλαδή, παλικάρι... Επίσης, να πω κάτι. Η Super League δεν είναι η πρώτη αγωνιστική μόνο. Έχουμε άλλες, ξέρω... Θα δούμε, εντάξει, ναι. Εγώ δεν το δέχομαι άντρακλα 1.95 να πέφτει τόσο εύκολα. Δεν το δέχομαι με τίποτα. Άντρακλα 1.95 γομάρι να πέφτει τόσο εύκολα. Σαν να πέφτω εγώ που έχω κάνει κοιλιά, είμαι σάπιος, έχω ρίξει έξω μηνίσκου... Έχω χίλια δυο και είμαι στην ηλικία αυτή και δεν πέφτω. Πώς θα γίνει, ρε εσύ, Δημήτρη, τώρα. Και πέφτει γυμνασμένο παλικάρι την ώρα της δουλειάς 1.90, ας πούμε. Δηλαδή, τρελαίνουμε λίγο, έτσι. Δημήτρη, περιμένουν άλλοι τέσσερις. Πες κάτι για να κλείσουμε, ή θα με δίνουνε. Καλή συνέχεια. Να σε καλά, καλημέρα. Επόμενη γραμμή. Ζητώ συγγνώμη, περιμένουν άλλοι τέσσερις. Καλημέρα. Γεια σου, Μάρη. Καλημέρα. Κύριε Κώστα, εσείς. Ναι. Κύριος Κώστας, οπαδός του Πιερικού και φίλαθρος της ΑΕΚ. Πάμε. Λοιπόν. Πρώτον, εάν αλλάξεις ραδιόφωνο, περιμένω ενημέρωση. Εννοείται. Κυνηγάμε τα γραφεία αυτές τις μέρες. Ναι. Δεύτερον, ήμουν κατά 80% όταν το βλέπα live ότι δεν είναι. Ότι δεν είναι πέναλτι. Σήμερα, η ώρα 8 το πρωί, το έδειξε, η ΕΡΤ 1 σε slow motion. Ναι. Και... Αργή κίνηση, μεταφράζω για τον κόσμο που δεν ξέρει που είναι αμόρφωτος. Ναι. Και χτυπάει την μπάλα ο... Σέρβος. Την τζιμπάει ο Σέρβος. Την τζιμπάει καλλιτεχνικά η μπάλα, έχει φτάσει στην Αγία Βαρβάρα. Την τζιμπάει δυνατότερα από ό,τι πρέπει. Δεν ήταν τσίμπημα αυτό, ήταν. Ναι. Δεν την προλαβαίνει προφανώς. Και πριν απλώσει τα χέρια που τα άπλωσε ο τερματοφύλακας, λυγίζει τα γόνατά του. Ο Σέρβος. Ο Σέρβος. Ο επιθετικός. Λυγίζει τα γόνατά του και την ώρα που πέφτει τον ακουμπάει με τα δάχτυλα. Σωστό. Ο τερματοφύλακας δίδει πέναλτι. Για μένα πέναλτι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Όπως δεν υπάρχει και το πέναλτι που έδωσαν στο Φορτούνι. Με τον Ολυμπιακό που το χάσε. Το κάνει ο Γιώργος ο Ζησόπουλος.
Αυτό ναι. Για μένα είναι. Γιατί έχει πάρα πολλή ώρα προτεταμένο το γόνατό του προτεταμένο και πάρα πολλή ώρα απλωμένο όλο το πόδι, το είδα τρεις φορές. Είναι γιατί ένα μπέρδεμα. Στην αρχή λέω εντάξει, θέλω να το δω. Δεν μου αρέσει. Δημιούργησε κάποιος επιφυλάξεις, αλλά αυτό εντάξει, 100% δεν το είναι. Το οποίο δεν μπήκε, έτσι, το απέκρουσε 100% δεν είναι. Ο Μποκά έπασε. Θα σκεφτώ, θυμάσαι πόσα χρόνια μιλάμε μαζί. Αρκετά. Πάρα πολλά. Αρκετά. Θυμάσαι ποτέ ένα σχολείο σε ακροατή. Ακροατή, εσείς ποτέ. Εγώ. Ποτέ. Ποτέ. Ναι. Λοιπόν, με έχει κουράσει αυτή η κατάσταση. Με έχει κουράσει αυτή η κατάσταση. Δηλαδή έτσι και εκφράσει αντίθετη άποψη. Ναι. Ακούστε εξαμάξεις. Ναι. Δηλαδή φτάσαμε σε επίπεδο σχιζοφρενικών καταστάσεων. Βέβαια. Και ο Τσαλτίδης σήμερα το παιδί δεν ήρθε. Δεν ήρθε και δεν έρθει και αύριο και μεθαύριο. Δεν υποφέρεται αυτό το πράγμα. Ναι. Ναι. Ωραία. Και θα σκεφτώ αν θα επανέλθω. Πάντως περιμένω ενημέρωση. Όχι. Και πάλι επαναλαμβάνω. Περιμένω να επανέλθεις. Αν πάρω μεταγραφή θα γίνει γνωστό. Προσπαθώ σήμερα για τη μεταγραφή μου να πάω λίγο με τα νερά του ΠΑΟΚ. Έγινε να καλημέρα. Καλά, να Μαρία, καλά. Καλημέρα. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, καλημέρα. Αν θέλεις ένα όνομα και ομάδα υποστηρίζεις. Γεια σου Μάρια, είμαι ο Γιώργος από Νέα Φιλαδέλφια, οπαδός της ΑΕΚ. Γιώργος, οπαδός της ΑΕΚ από Νέα Φιλαδέλφια. Καλημέρα, καλή σεζόν Γιώργο και συγχαρητήρια για την νίκη επί του ΠΑΣ Γιάννηνα. Να είσαι καλά Μάρια, είπες κάτι πολύ, πολύ σωστό, να καταργηθούν τα πέναλτι. Αλλά να ξέρεις ένα πράγμα Μάρια, ναι, ότι αν καταργηθούν τα πέναλτι, ναι, παιχτάκια σαν τον Αλεξανδρή, τον Ολυμπιακού τον παλιό, τον Αλέκη, σαν τον Φορτούνη και σαν τον Μπρίγιοβιτς, ναι, που είναι παίχτες θεατρινή, δεν θα είχαν καριέρα. Μισό λεπτό. Έβαλες τον Αλεξανδρή, τον Φορτούνη και ναι, τον Πρίγιοβιτς. Ο Φορτούνη που είναι τέχνουλες. Και ναι, ο Πρίγιοβιτς τώρα δυστυχώς, αν και τον είχα σε πολύ μεγάλη εκτίμηση, το έκανε με τον Αστέρα Τρίπολης πέρσι, το έκανε τώρα φέτος στην πρώτη αγωνιστική. Όπως είπε ο προηγούμενος ΑΕΚτζής, πολύ σωστά, ναι, λυγίζει τα γόνατά του εφόσον κλωτσάει την μπάλα, όχι απλά την τζιμπάει, δεν την προλάβαινε την μπάλα, ναι, και εφόσον έρχεται σε επαφή το δάχτυλο, τα δάχτυλα του τερματοφύλακα λίγο με την επικαλαμίδα του, ναι, θεωρεί ο Λουτσέσκου ότι αυτό είναι πέναλτι. Λοιπόν, μη μας τρελάνε τώρα με αυτό το πράγμα. Ναι. Έτσι, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Να παραδεχόμαστε και κάτι. Έγινε το γκολ με το offside στο Βόλο, πήρατε το κύπελο. Δεν το παραδείχθηκαν, λέγανε έγινε πέναλτι. Εγώ είμαι Ηρακλής, δεν είμαι ΠΑΟΚ. Λες πήρατε, εγώ δεν είμαι ΠΑΟΚ, είμαι Ηρακλής. Όχι, δεν λέω ότι. Αν νόμιζες πήρατε για μένα, δεν συγγνώμη. Ναι. Όχι, όχι, γενικά το λέω στους οπαδούς του ΠΑΟΚ αυτό που δεν παραδέχονται τίποτα. Μετά βάζει ο Βαρέλα γκολ offside με τον Μαουρίτσο που κάναμε άλμα εις μήκος στο τέρμα προσπαθώντας να κουμπίσει την μπάλα και να γίνει αυτός ο ήρωας. Γίνεται το offside, την πέσανε στον Κομίνη, απειλήσαν τη ζωή του, μπήκαν οι άλλοι με τα όπλα. Θέλανε πρωτάθλημα σώνα και καλά. Δεν γίνεται έτσι. Να παραδεχόμαστε και κάτι, έτσι. Ναι. Να παραδεχόμαστε και κάτι. Να λέμε ότι ναι, δεν ήταν πέναλτι, το πήρε πονηρά ο Πρίγιοβιτς. Εντάξει, μπορεί να ήταν κόκκινη κάρτα του Ιγκλέσιας επειδή τον πάτησε. Βέβαια η πρόθεση είναι αυτό που τιμωρείται σε αυτό το θέμα του πατήματος για να μαθαίνουμε και λίγο μπάλα. Να πω εδώ κάτι. Θεώρησα για τον Δημήτρη που πήρε από την Αθήνα, τον παδό του ΠΑΟΚ, τον Ευγενέστα τον Δημήτρη. Ναι. Θεώρησα πολύ αυστηρή την κάρτα την κόκκινη που δέχεται ο Ούγγρος της Βίντι στο Βίντι ΑΕΚ. Που τον πατάει, αλλά εξαντλεί ο διαιτητής το ότι πατάω κάποιον. Δεν είναι και πώς πατάς και τι. Όσοι βλέπουν ευθερία, ο Ρόκι είναι καρτάκια. Δηλαδή βγάζει την κάρτα. Εφόσον έβγαλε στον παίκτη της Βίντι, έβγαλε μετά και στον Μπακασέτα. Και πολύ καλά έκανε. Του Μπακασέτα είναι λίγο πιο αγριοποιή, είναι για μένα και κάνει βλακεία ο Μπακασέτας. Τι πήγε. Βέβαια, φυσικά και κάνει βλακεία και καλά κάνει που την τρώει την κόκκινη. Με 0-2 στο 70. Τι κάνεις εσύ, Μπακασέτα. Λοιπόν, πρέπει να παραδεχόμαστε ότι κάποια πράγματα δεν τα αξίζουμε. Λοιπόν, μην τα εκμιεύουμε. Μην λέμε τώρα με ότι ναι, ήταν πέναλτι. Ναι. Γιατί τρελαίνεται τον κόσμο έτσι. Έγινε, δηλαδή Γιώργο, δεν υπάρχει λόγο. Έγινε παλικάρι μου, καλημέρα. Φιλιά στην Νέα Φιλαδέλφεια. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Η τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Μετά θα ανοίξουμε πάλι γραμμές. Μην ανησυχείτε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Ναι, εσύ καλή εβδομάδα. Όνομα και ομάδα που υποστηρίζεις. Καλή εβδομάδα. Τι όνομα, Δημήτρης και Ηρακλάρα. Δημήτρης, δηλαδή, οπαδός του Ηρακλέους, χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω έναν ομοειδεάτη μου ποδοσφαιρικό. Καλημέρα, Δημήτρη. Έτσι και αλλιώς. Ναι. Λοιπόν, εμένα μου άρεσε και νομίζω και πάρα πολύ κόσμο, όχι νομίζω, είναι σίγουρο, ναι, ότι δεν με ενοχλεί αν ο Πρίγιοβιτς ή όποιος ποδοσφαιριστής το πήρε με τη μαγκιά του. Εμένα αυτό που με ενοχλεί είναι δεν ότι το εγώ μαγκιά. Είμαι... Και με ενοχλεί και δεν το θεωρώ μαγκιά.
Μπράβο του, περίμενε. Και εμένα δεν με ενοχλεί. Εντάξει. Όμως, δεν θυμάμαι να έχω πει τότε μαγιά του Αλεξανδρή που πήρε πέναλτι. Ακριβώς. Ακριβώς. Αν θυμάται κάποιος οπαδός του ΠΑΟΚ να έχω πει μαγιά του Αλεξανδρή που το πήρε ή του Σαραβάκου του Δημήτρη που ήταν παικταράς ο Δημήτρης. Μάριε, αυτό πήρα να πω. Αυτό πήρα να πω. Ναι. Δηλαδή εμένα δεν με ενοχλεί αν εσύ βάλεις σε ίδια μέτρα και ίδια σταθμά όλο τον κόσμο, αλλά αν εγώ κατηγορούσα τον Αλεξανδρή και τον... γιατί τώρα ο ΑΕΚΤΙΣ ξεχνάει τον Νικολαίδη και διάφορους όσους άλλους, ή ο Βάζελος, συγγνώμη για την έκφραση, ξεχνάει τους Γιαννακόπουλους και τους τέτοιους, τέλος πάντων δεν έχει σημασία, τα ξεχνάμε και τους Σαραβάκους. Όταν λοιπόν εσύ μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία, πρέπει να καταλάβεις τι λες. Ή λοιπόν θα είναι ο καλός αυτός που το παίρνει τον πέναλτι με τη μαγκιά του και το θεαγρενισμό του, ή θα το κατηγορούμε σε λίνδυνο όμως. Όχι όταν μας συμφέρει θα λέμε έτσι, όταν δεν μας συμφέρει θα λέμε γιουβέτσι. Ακριβώς. Θα γίνει, δηλαδή. Αυτό ήθελα να πω, Δημήτρη. Αυτό ήθελα να πω. Αυτό. Λοιπόν. Έγινε παλικάρι μου. Κατά τα άλλα, αν ξεκινήσουμε το υγιές πρωτάθλημα το οποίο όλοι θέλουμε με πρώτη αγωνιστική με αυτό το ρυθμό, φαντάσου τι θα γίνει αργότερα. Δηλαδή εντάξει. Τρέμω στη σκέψη. Φτάνει. Ακριβώς. Έγινε, Δημήτρη. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Και όλους τους Ηρακλάρες. Πάμε καλά, Δημήτρη. Καλή εβδομάδα. Σε όλο τον κόσμο, μωρέ, να είναι καλά, όλος ο κόσμος. Πάμε τώρα. Έχουμε, νομίζω, την Ελένη την Πούντου. Ναι, καλημέρα, Ελένη. Χαίρετε και πάλι. Λοιπόν, Ελένη ΠΑΟΚ. Ελένη, παντό του ΠΑΟΚ. Ναι. Τελείωσαν τα εισιτήρια, έτσι, τα ηλεκτρονικά εισιτήρια για το μάτς με την Μπενφίκα. Σήμερα 9 το πρωί ξεκίνησε η διάθεση των εισιτήριων και πριν από λίγο η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε το sold out. Ωραία. Άρα υπάρχουν κάποια χάρτινα πλέον. Δεν υπάρχει τίποτα πλέον. Α, γιατί είπες τελείωσαν τα ηλεκτρονικά, όχι και τα ηλεκτρονικά. Δεν υπήρχε διάθεση από τα εκδοτήρια. Α, δεν υπήρχε καθόλου τα εκδοτήρια, τίποτα. Γιατί αυτό, ρεσί. Καφίλα είναι αυτό. Μόνο ηλεκτρονικά. Γιατί ήταν πολύ λίγα τα εισιτήρια. Δεδομένου ότι ο ΠΑΟΚ διέθεσε 20.112 διαρκές, ήταν λίγα τα εισιτήρια τα οποία βγήκαν στην. Λίγο ρατσιστικό, ρεσί. Οπότε 9 η ώρα άνοιξαν τα εισιτήρια, άνοιξε μάλλον η διάθεση, η ηλεκτρονική διάθεση και πριν από λίγο, μέσα σε 2 ώρες, σε λιγότερο από 2 ώρες, γιατί και πριν μια ώρα έπαιρνα και στο ραδιόφωνο αρκετοί ακροατές και έλεγαν ότι δεν υπάρχουν εισιτήρια, ήταν μεγάλη αναμονή, ουρές, ακόμη και ιντερνετικές ουρές. Ωραία, έτσι. Ωραία. Αυτά. Ωραία, Ελένη. Έγινε, Ελένη. Να σε καλά. Ξανά, μανά, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, τέλος τα εισιτηριάκια, ούτε για δείγμα δεν υπάρχει τίποτα. Εμείς θα πάμε σε break, το πρώτο τελευταίο break της σημερινής εκπομπής. Lonely Boy, επειδή πολύ απλά είμαι Lonely Boy σήμερα, θα είμαι μάλλον και αύριο και μεθαύριο, μετά από αυτά που άκουσε ο Χρύσανθος, μετά την τοποθέτησή του για το ότι η φάση με τον Μπρίγιοβιτς δεν είναι πέναλτι, δεν έχει σκοπό να έρθει, θα δούμε τι θα γίνει και πώς θα πάει το πράγμα. Μία βότκα Φινλάνδια, ένα μπουκάλι για παρέα έως 4 άτομα στο 8ball την Παρασκευή στην μαγική disco, στο μαγικό disco party, από τα θρελικά disco party που κάνει το 8ball όλο το χρόνο, και 2 DVD από το National Exegiastic για τον ουραγκοτάκο των ελληνικών βουνών που κάποιοι άνθρωποι κάνουν προσπάθεια για να τον επανεμφανίσουν. FM κενό, ονοματεπώνυμο, δίπλα βότκα ή ουραγκοτάκος ή DVD όπως θέλετε, ή και τα δύο, αποστολή στο 54-526. Break και επιστρέφουμε δρυμύτεροι. Λοιπόν, καλημερίζω ακροάτριες και ακροατές που συμμετέχουν στον διαγωνισμό είτε για το μπουκάλι βότκα, για το πάρτι, disco party του 8ball την Παρασκευή, είτε για τα δύο DVD με τον ελληνικό ουραγκοτάκο του National Exegiastic. Να καλημερίσω και να ευχηθώ ολόψυχα χρόνια πολλά και καλά και ευτυχισμένα και κάθε ευτυχία στην προσωπική του ζωή και πάνω απ' όλα υγεία στον γενεθλιάζοντα σήμερα Σταύρο Κόλκα, τον πετυχημένο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Σταύρο, να σε... γιατί γελάς? Στο πετυχημένο γέλασες, γιατί? Σήμερα, αν έχεις πρόβλημα, πες μου, sorry, έχω πρόβλημα, σήμερα θέλω να φύγω, δεν μπορώ, ναι, τέλος. Να έρθει η Μαριλή στη θέση σου. Λοιπόν, Σταύρο, να είσαι καλά, να σε χαιρόμαστε, παλικάρι μου. Υγεία, υγεία πάνω απ' όλα και κάθε ευτυχία στην προσωπική και κοινωνική σου ζωή. Αυτά, να είσαι καλά. Και έφερε και ωραία πράγματα σήμερα ο Σταύρος. Διαφορετικά, ωραία πραγματάκια, ωραία φαγόσιμα. Απλά έκανε την πατάτα, έβαλε ένα τόνο κανέλα στην μπουγάτσα, την κρέμα, τέλος πάντων. Λοιπόν, γραμμές ανοιχτές 23-10-287-888. Πηγαίνουμε στον ακροατή που περιμένει. Ναι, καλημέρα. Μελαμάριος.
Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα που υποστηρίζεις. Γιώργος. Γιώργος, μπράβο. Οπαδός του, Ηρακλή. Της ομάδας που έχει 3 πρωταθλήματα Ελλάδος. 3 πρωταθλήματα Ελλάδος. Η Λάρισα έχει 1. 3 πρωταθλήματα. Ναι. Άρης. 28-32-46. Ναι, ναι, ναι. Α, Γιώργο, ρε τρελοκομείο, ναι. Από το κέντρο εσύ είσαι. Ναι. Ρε εσύ, μου έχεις λείψει ρε Γιώργα, ρε, σ' ακούω στο Ζαγόρα, ρε. Σ' ακούω στο Ζαγόρα. Ε, ναι, εντάξει, ρε παιδί μου, πιστεύω ότι ο Γιώργος είναι δίκαιος, ας πούμε, γιατί ξέρεις, τα περισσότερα ραδιόφωνα τελευταίο καιρό ακολουθούν, ας πούμε, μια γραμμή, ας πούμε. Τι γραμμή. Του ΠΑΟΚ, ας πούμε, και καταλαβαίνεις ότι πιο πολύ είναι να τους κάνεις πλάκα να πούμε παρά να τους ακούς σοβαρά, ας πούμε, εντάξει. Ναι, καλά το, ναι, όλος πάντων. Μ' άρεσε, ας πούμε, ο Κουλιαμάς που έκανε σήμερα, ότι θες, ας πούμε, ψάχνεις για μεταγραφή σε, ναι, θέλω, σε ραδιόφωνο, ας πούμε, ναι, παοξύλικο και τα λοιπά. Ναι. Θυμάμαι, τι να κάνω. Πάντως ταιριάζει, πιστεύω, να κάνεις εκπομπή με τον θρυλικό Ζάχο Ντρούλινγκ που μαθαίνω ότι έρχεται να πούμε. Ναι, Ντρούλινγκ έρχεται, ναι, 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 ναι. Και γιατί ξέρεις, είναι μια ιστορική συγκυρία, γιατί για τυχείς λόγους, αν θυμάμαι, τη σεζόν του τελικού του Καφετζογλίου το 8 είχε έρθει ο Ζάχος τότε για λίγο στο μέτρο και εσύ είχες φύγει, ρε παιδί μου τότε. Όχι. Δεν είχε έρθει ο Ζάχος. Ο Ζάχος του Μπουγάτσα είχε έρθει και τον Τάσο Κουρκούμπα, να πούμε. Ναι, νομίζω ο Ζάχος δεν πρέπει να ήταν. Ήταν ο Ζάχος. Αφού σε μια εκπομπή του είχα πάει και εγώ γκέστ, ας πούμε. Ναι, με είχε καλέσει ο Ζάχος σε μια εκπομπή στο μέτρο, φίλε. 10-12 το βράδυ, πριν το Ραπτόπουλο. Έκανα εγώ. Από το τρολάρισμα που κάναμε, ας πούμε, στο διάλειμμα, είχε έρθει το υποδιευθυντής ο Μάκης Ιωαννίδης και λέει, μας παίρνουν αγανακτισμένοι παοξίδες, λέει, να μας κάνουν εντός, σταματήστε. Ναι. Ο Ζάχος, εγώ λέει, δεν σταματάω το τρολάρισμα. Να μαθήσει κόσμο και φεύγω, αλλά και συνεχίσαμε την εκπομπή, να πούμε. Ωραία, πάντως, ωραία. Φίλε, ναι, σε παραδέχομαι, ναι, σε παραδέχομαι, ναι, για, την, ναι, για το σχολιασμό της φάσης. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα μπορεί να έχει και ένα χταποδάκι, να πούμε, γιατί πιστεύω ήταν καλή βουτιά του βουτυχτή, να πούμε, του Πρίγιο. Ναι. Κάνα χταποδάκι μπορεί να έβγαλε και κάνα καλαμάρι. Άρα συμφωνείς με τον συνονόματό σου από τη Νέα Φιλαδέλφια που τον χαρακτήρισε πέφτουλα, όπως και τον Φορτούνη, όπως και τον Αλεξανδρή. Τους έβαλε μια κατηγορία, πέφτουλες. Και μας θύμισε έτσι ωραίες εποχές τότε, παλιότερες, ας πούμε, τις... Τις πρόλαβες με Νίκο Αναστόπουλο, Δημήτρη Σαραβάκο. Φίλε, ναι. Σαραβάκο ξεκίνησε στο Πανιόνιο, ξεκίνησε το πρόλαβα. Μέτρο του είδους, το Τιπάρα, να πούμε, τον Γιώργαρο τον Καραγκούνη. Ωραίες εποχές, ας πούμε. Ναι. Ωραία, Γιώργο, έγινε πάλι κάτι, περιμένουν άλλοι 5. Γίνεται χαμός, να είσαι καλά, καλημέρα. Να είσαι Γιώργο, να είσαι καλά. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα, αδερφέ. Γεια σου, Γιάννης, ΠΑΟΚ. Γιάννης, οπαδός του ΠΑΟΚ. Γιάννη, καλή εβδομάδα. Πάμε. Συμφωνήσατε με τον κύριο Έντιμο από τη Νέα Φιλαδέλφεια σε κάτι, αν καταλάβατε, ή ήταν πάνω στο λόγο, έτσι σας ξέφυγε. Εγώ, εσείς με τον διαφορά... κύριο Έντιμο από τη Νέα Φιλαδέλφεια συμφωνήσατε σε κάτι. Σε τι θα πες, συμφωνήσατε ότι όντως, ναι, μεν πέναλτι, αλλά δεν μας αρέσει εμάς, επειδή εμάς μας αρέσει το physical game. Να κάνω μετάφραση, το σκληρό παιχνίδι, το αντρικό ποδόσφαιρο που... Όπα, όπα, έχεις μπερδέψει τους ακροατές. Μπέρδεψες τον Παοκτσί, τον Δημήτρη, από την Αθήνα. Όχι, 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 για το παιδί από τη Νέα Φιλαδέλφια, λέω τον κύριο Έντιμ. Ο Γιώργος, Γιώργος από τη Νέα Φιλαδέλφια είπε ότι δεν είναι, είναι πέναλτι, ότι είναι πέναλτι. Να με χαρακτηρίσει κι αυτός. Κόσμια όπως θέλει. Εγώ τον χαρακτηρίζω Mr. Endymus. Mr. Έτσι. Συμφωνήσατε ότι ναι, ναι, αλλά αρχίσατε μετά την αναπόληση στους Τζόρτεβιτς. Μα ίσα ίσα. Αυτό σου λέει ο Γιάννη, ο Γιώργος θεωρεί ότι βούτυξε ο Πρίγιοβιτς. Βούτυξε, ναι. Και τον έβαλε ίδια κατηγορία με Αλεξανδρή και με Φορτούνη. Συγγνώμη λίγο. Έχουν περάσει κάποια χρόνια που πλέον άμα βάλεις τους 50 να δουν το ποδόσφαιρο το σημερινό, μπορεί και να μην καταλαβαίνουν τι βλέπουν οι άνθρωποι. Είναι αλήθεια αυτό. Το ποδόσφαιρο για μένα, αγαπητέ Γιάννη... Έχει αλλάξει δραματικά το ποδόσφαιρο από τη δεκαετία του 80 μέχρι σήμερα. Δραματικά έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Δραματικά... Δεν μιλάμε σαν αλάθληματα, αλλά έχει αλλάξει και το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς... Έχει αλλάξει. Προς το χειρότερο, ναι. Προς το χειρότερο, ναι. Δεν ξέρω εγώ, ρε φίλε, να σου πω προς το χειρότερο ή προς το καλύτερο. Εγώ ξέρω ότι όταν το ποδόσφαιρο γεννήθηκε στην Αγγλία, κυνηγούσαν το πετσί 35 άτομα και έπεφτε η κλωτσιά του αιώνα. Είναι έτσι. Σωστό, συμφωνώ. Σωστό, συμφωνείς.
Καλά, όχι ακριβώς όπως το λες τώρα, το λες ισοπεδωτικά. Το λες ισοπεδωτικά. Δηλαδή, περίμενε, περίμενε λίγο, ρε Γιάννη. Ο Παρίδης, ο σχορεμένος. Ο Παρίδης, ο σχορεμένος. Για να πω, παίκτη του ΠΑΟ. Το μικρόφωνο σου, αν μπορείς να το ανοίξεις λίγο για να σε ακούω καλύτερα, δεν ξέρω κάτι. Α, κάνει διακοπές. Ναι. Δεν είμαι τέτοια ηλικία, αδελφέ. Είμαι 39 χρονών. Ναι. Θέλω να σου πω, υποτιμάς τώρα αν λες ότι ο ΠΑΟΚ του Σάνων κυνηγούσαν το πετσί 11 άτομα. Είναι υποτιμητικό. Δεν σ' άκουσα καλά, ρε φίλε. Τώρα τι να κάνω. Τώρα ακούγομαι, λέει κανονικά η χολή. Περίμενε λίγο να δώσω λίγο ένταση. Μήπως εσύ κάτι έχεις, ναι, ναι. Ράδιο, ξέρω εγώ τι είναι. Ναι. Για πες, ο Παρίδης του Σάνων. Γιάννη, είναι υποτιμητικό να λέμε για παράδειγμα για τον ΠΑΟΚ και εκείνο του Σάνων ότι κυνηγούσαν το πετσί 11 άτομα. Δηλαδή τι είναι αυτό, πιο ωραία παίζουνε τώρα. Δεν μιλάω για τον ΠΑΟΚ του Σάνων. Παράδειγμα έφερα, βρε, πάμε στον Ηρακλή. Του Χαλιαμπάλια και του Μπατάκη. Μιλάω για τα παλιότερα χρόνια ακόμα, όταν βγήκε το ποδόσφαιρο εξελίχθηκε και μπήκαν κάποιοι κανόνες, ρε παιδιά. Συμφωνώ. Έτσι. Ναι, και... Που αυτοί οι κανόνες, τουλάχιστον στη Σούπερ Κλίκα, τι λέει, ότι τελευταίος παίχτης επαφή, πέναλτι. Σε προφανή θέση. Ναι. Καλά, τώρα το επαφή όμως πρέπει λίγο να σου πω κάτι. Συγγνώμη λίγο, ρε Μάρια. Ναι. Και θα σου τελειώσω με κάτι που θα σου αρέσει. Ναι, για πες μου λίγο. Υπήρχε επαφή. Για μένα όχι. Όση επαφή που να δικαιολογεί έναν άντρα 1,90, 1,93 παλικάρι, πόσο είναι, να πέσει κάτω. Λέει κανένας κανονισμός, ναι, επαφή έτσι, όχι επαφή αλλιώς. Επαφή λέει, φίλε. Άκου, Γιάννη, λοιπόν. Ο κανονισμός, ρε φίλε, τι λέει. Ο μεγάλος διαιτητής Κλάιβ Τόμας έλεγε. Θα φύγει το μυαλό μας από το κεφάλι μας. Περίμενε, Γιάννη, να πω κάτι. Επαφή, ρε φίλε. Τότε να σου πω κάτι. Ας δώσουμε το βιβλίο των κανονισμών στη θεία μου στο χωριό, την Κατίνα, να είναι γερή η γυναίκα, να είναι γερή, να τους δώσουμε το βιβλίο και να παίξει διαιτητής. Εγώ δεν λέω να το δώσει το. Ο διαιτητής ο καλός δεν είναι by the book, είναι by the spirit. Έτσι είναι, ρε Γιάννη. Το βιβλίο των κανονισμών της Super Clique-ας σε έναν άνθρωπο που παρακολουθεί από το 1960 ποδόσφαιρο, δεν θα καταφέρει να σφυρίξει. Ωραία. Έγινε, Γιάννη. Οκ, έγινε, παλικάρι μου. Έγινε. Γιατί περιμένουμε κι άλλοι. Να σε καλά, καλημέρα. Δεν είναι μόνο αυτό. Να σε ακούσουμε κι αύριο. Να σε ακούσω κι αύριο. Έγινε, Γιάννη, να σε καλά, καλημέρα. Επειδή περιμένουν κι άλλοι, μας πιέζει ο χρόνος. Καλημέρα, επόμενη γραμμή. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, αδερφέ. Καλή εβδομάδα. Όνομα και ομάδα υποστηρίζει, σε παρακαλώ. ΑΕΚ. Οπαδός της ΑΕΚ. Μαριέ, σήμερα respect σε σένα για αυτό που είπες για τα πέναλτι. Τι είπα. Που είπες ότι αν μπορούσες να κάνεις κάτι δεν θα έδινες πέναλτι καμιά φορά μέσα. Ποτέ, να καταργηθούνε. Να καταργηθούνε, ρε παιδί μου. Να δούμε αν θα πέφτουνε άντρες 1,95 που τους βλέπω και τρέμω. Τους βλέπω και τρέμω. Να πέφτουν σαν κοριτσάκια από την Αναστασία χειρότερα. Δηλαδή την Αναστασία, να την κάνω μια κλωτσιά τώρα στο διάδρομο, δεν θα πέσει η κοπέλα. Γενικά αυτό έχει γίνει με το ποδόσφαιρο, έχει χαλάσει πολύ και ο ρυθμός χαλά και με τα φάουλ και με όλα αυτά. Και ξέρεις κάτι, Μάρη, ένας διαιτητής είναι καλός αυτό νομίζω. Εκείνος ο Τούρκος, ο Τσακίρ, που αφήνει το παιχνίδι να παιχτεί και ο ρυθμός δεν το διακόπτει. Ο αγέλαστος, ναι. Μπορεί να είναι αχώνευτος, Μάρη, αλλά άμα τον παρατηρήσεις αυτός άνετα θα έπαιζε σε Premier League. Καλά, δεν τον είπα και αχώνευτο τον άλλο, γιατί είναι, επειδή είναι Τούρκος. Επειδή είναι Τούρκος, ξέρω εγώ. Όχι, δεν κρίνω τους ανθρώπους έτσι. Ναι, αν το παρατηρήσεις, είναι ο μόνος που δεν διακόπτει το ρυθμό και δεν υπάρχουν καλοί Τούρκοι και κακοί Τούρκοι. Καλοί Έλληνες, κακοί Έλληνες. Υπάρχουν Έλληνες με τους οποίους δεν θέλω να έχω ούτε καλημέρα. Ναι. Να έχω τη σχέση. Νομίζω είναι από τους καλύτερους διαιτητές αυτούς. Καλός είναι ο Τσακίρ, ναι. Καλός είναι ο Τσακίρ. Καλός. Και κάτι άλλο τώρα να σου πω. Ναι. Με το Φλαράκ που είναι παοκτής, διαφωνούμε όλη τη μέρα, φαγωνόμαστε, ξέρω εγώ, τρελνόμαστε. Με κάποιο φίλο σου παοκτή, ναι. Ναι. Αλλά σε ένα πράγμα συμφωνούμε, ρε φίλε. Ξέρεις τι. Αυτή τη Manchester United, αν περάσουμε στους ομίλους, τη θέλουμε και οι δύο. Τη United. Ναι. Μακάρι να περάσει, να γίνει ατελείωτο καλαμπούρι. Καταλαβαίνεις να σας κάνω πλάκα για τους δύο. Ότι δεν με φοβίζει, ρε παιδί μου. Τουλάχιστον όχι μες στην έδρα της. Ναι, το κατάλαβα τι εννοείς. Ότι δεν με φοβίζει αν παίξω στην έδρα μου, κατάλαβες. Ναι, εσύ, ναι, αλλά εσύ να σου πω κάτι, φίλε Εκτσί, δεν ήμουν πες και το όνομά σου. Νίκος. Νίκος, έλα ρε Νίκο. Την Βίντι την έκανες τελευταία 20 λεπτά με σένα να μοιάζει με Μπαρτσελόνα πραγματικά. Πραγματικά. Τρόμαξα στην Ουγγαρία το μάτς που είδα. Σε έκανε 5 φάσεις έκανε. Απορώ που και πώς την γλίτωσες. Τέλος πάντων. Με έκανε, Μάρια. Εντάξει, δεν είπαμε ότι με έκανε. Αλλά το θέμα είναι, εγώ σου είπα, ότι θέλουμε τη Μάντσεστερ και οι δύο στους ομίλους. Και ο Παουκής και εγώ. Μακάρι, το χαρώ. Ωραία. Έγινε, Νίκο, καλά. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Περιμένουν άλλοι τρεις. Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα. Στέφανος Ανδρέας, ο παδός του ΠΑΟΚ από τη Θεσσαλονίκη. Μεγάλε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πού θα πας και να φύγεις, βρε, πού θα βρεις χειρότερα. Όχι, θέλω να πάω σε άλλο ραδιόφωνο, πουλάω ΠΑΟΚ Ξιδηλίκη σήμερα. Λοιπόν, άκου. Ναι. Καταρχήν μου κάνει εντύπωση που λες, που μίλησε με για τον έτερο Καπαδόγια εκεί πέρα της εκπομπής, που δεν είναι σήμερα εκεί πέρα. Και δεν ξέρω αν έρθει και αύριο, με αυτά που άκουσε, με αυτά που του είδε. Καπάκι βάζει το Me and My Monkey. Το πιασες. Το πιασα, ναι. Λοιπόν, ήταν ένα tribute στο συνεργάτη, ξέρω εγώ, Me and My Monkey να πούμε. Όχι, άκουσε πολύ πράγμα και το σπίτι και η οικογένειά του και το σκέφτεται πάρα πολύ αν θα ξαναδεί την εκπομπή. Τέλος πάντων, αυτό δεν θέλω να το σχολιάσω. Δημόσια, ίσως προσωπικά κάποια στιγμή. Ναι. Δεύτερο. Πιο πολύ γι' αυτό πήρα βασικά για να κάνω χαβαλέ και σε παραδέχομαι, να σου μια σε καλημέρα παραδέχομαι. Έχεις να πεις κάτι στον Αριανό τον 321 που έστειλε μήνυμα, δηλαδή αν δώσει τέτοιο πέναλτι σε βάρος του. Όχι, έχω να πω σε όλους. Ναι. Δεν απολογούμε. Δεν απολογήσει, τέλος. Όχι, φίλε, δεν απολογούμε. Δεν απολογήσει. Έτσι, να απολογηθούν πρώτα όλοι οι άλλοι. Ναι. Δηλαδή ωραία. Η Βέρεια, η Καλαμάτα, ο Ηρακλής, όλοι, ναι, γιατί και αυτοί είναι εμπλεκόμενοι. Ναι. Ανεβήκανε, πέσανε μέσα από τη διαπλοκή και τη λοβιτούρα. Ναι, ναι. Μην τρελαθούμε τώρα. Ανακαλύψαν όλη τη δικαιοσύνη. Ναι. Στην Ελλάδα είσαι. Όπως μου είπε και ο Δημήτρης, ο ταξιτζής από την Καβάλα, μου λέει Μάρια, ρίξαν την Καβάλα και την Νίκη Βόλου. Το ποδόσφαιρο λέει καθάρισε. Πρέπει καταλαβές. Να ναι. Και όλοι τώρα γίνανε βασιλικότερο του βασιλείου. Να μπουν και by the book και by the laws και ξέρω εγώ και ξέρω τι. Δεν μας τρελάνετε, ρε. Είσαι άτιμο. Δεν μας τρελάνετε. Είσαι άτιμο. Τι είναι αυτά να πούμε. Γι' αυτό σε πάω. Ναι. Για να, δεν θέλω να το σχολιάσω και μόνο αυτό θα σου πω. Δεν υπάρχει επαφιόμετρο, ρε φίλε. Δεν έχω παίξει τροματοφύλακα. Επειδή έχω παίξει τροματοφύλακα, δεν υπάρχει επαφή. Επαφή μέσα στη μικρή περιοχή, τελευταία. Δίνει στο τροματοφύλακα, το δίνει. Εκεί τι σου λέει, λίγο πολύ με τον αγώνα, με τον γόνατο, στο λέει. Και εκεί υπάρχουν φάσεις ύποπτες για μένα. Τελείως. Για μένα καθαρίζει, αν είδες, δεν ξέρω αν έβλεπες Liverpool-Brighton. Τέλος. Liverpool-Brighton δίνει μία φάση ο διαιτητής, απαράδεκτος, σε βάρος της Brighton, της κόβει μισό γκολ. Μία επαφή μέσα στην περιοχή της Liverpool, πραγματικά ντροπή. Ντροπή για το αγγλικό ποδόσφαιρο, ειλικρινά. Μπορείς να τον πεις τίποτα. Τον λέω, τον κράζω. Ναι, τον κράζεις, λέω γενικά όμως μπορεί να τον κάνεις, λέω, όπ, το λέω κανονισμός, λέω επαφή, τέλος. Για μένα ύποπτος ο διαιτητής του Liverpool Brighton. Ναι. Ωραία, έγινε Ανδρέα, λοιπόν, να είσαι καλά παλικάρι, με επόμενη γραμμή. Στις 12, μ' ακούς, ναι. Στις 12 θα τα πούμε μετά. Σε θέλω για κάτι. Στις 12, ναι, να με πάρεις, ναι Ανδρέα, μετά ναι παλικάρι μου, ναι Ανδρέα. Ναι. Άντε, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Καλημέρα, εγώ είμαι. Καλημέρα, καλημέρα αγαπητέ μου. Όνομα και ομάδα που υποστηρίζεις. Κώστας, οπαδός του Άρη, ακροατής του Λίμπερο από το 2008. Σημειώνω 2008, Κώστας, οπαδός του Άρη. Δεν έχω πάρει ποτέ τηλέφωνο, προτιμώ να ακούω και εσένα και το Χρήσανδο, ακόμα και το φίλο του Σταύρου, το οποίο αν και έχουμε πολύ κοινό χιούμορ, απορώ πώς έγινε αυτή η ομάδα που υποστηρίζει, τέλος πάντων. Απλά Σταύρος, τα σημερινά τα οποία ακούμε, πραγματικά είναι η αφορμή για να πάρει οποιοσδήποτε υγιής φίλος το τηλέφωνο. Πλέον, έχει επέλθει και επίσημα με τις αντιδράσεις που βλέπουμε από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, η επίσημη γαυροποίηση της σύλτα της ομάδας, της φιλοξενούμενης ομάδας της πόλης. Επίσημη πλέον. Και αποδεικνύεται περίπου ότι ποτέ δεν θέλανε κανένα 50-50, απλά θέλανε το 100-0 και το πρόβλημά τους ήταν ότι πάντα, μα πάντα, ευνοούντουσαν λιγότερο από τις μεγάλες ομάδες της Αθήνας. Γιατί με όλους τους υπόλοιπους έχουν 100-0 εύνοια πάντα. Αν αυτό το πέναλτι δινότανε σε παιχνίδι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, πραγματικά θα βγαίνανε στην καμάρα, στην Αριστοτέλους, με τσουγκράνες και φωτιές για να ρίξω στην πυρά του διαιτητή. Εύκολα. Όχι απλά εύκολα. Μιλάμε, γυρνάμε στο 1700 και τους καίμε από πάνω μέχρι κάτω. Ναι. Το δε τελευταίο που θέλω να σχολιάσω, το οποίο και ισχύει για όλες τις ομάδες, δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν να απαιτούμε, έστω ότι ήταν και δεύτερη κίτρινη στον Κότσιρα, να διορθωθεί ένα λάθος με ένα άλλο λάθος. Ναι. Αυτή η λογική του δεν μου έδωσε εκείνο το οποίο το είπε και επίσημα ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Ο κύριος Δημητρός Κνέδριξη τύπου. Ναι, αλλά δεν μας έδωσε εκείνο. Και επειδή είναι φίλε, δεν σου έδωσε εκείνο. Δικαιολογείται πρέπει να σου δώσει κάτι το οποίο δεν είναι. Και το οποίο ορίζει άμεσα αποτέλεσμα, ε. Είναι πέναλτι γκολ. Μα αν μείνει ο αστέρας με 10, ποιος μου λένε ότι θα κλείσουν και οι 10 πίσω και θα βάλει 2 λεωφορεία πίσω. Μπορεί να το πάρει και 0-1. Μπορεί να το πάρει και 0-1, ρε παιδί. Κόκκινη θα βάλω, δεν θα βάλεις γκολ. Ενώ με το πέναλτι σου δίνω την ευκαιρία να σκοράρεις. Με το πέναλτι όχι ουρακοτάγκος, γιατί οι 12 πίθηκοι απλά γελάνε. Στον πέναλτι δεν γελάει μαζί. Ναι.
Αυτό δεν έχω κάτι άλλο περισσότερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αφορμή την οποία μου έδωσαν οι φίλες του ΠΑΟΚ να βγω σε αυτή την εκπομπή και να ευχηθώ τη μεγάλη μου εκτίμηση απέναντι στην Μπενφίκα ότι περιμένω ένα μεγάλο σκορ γιατί αυτό έχω παίξει και over. Μάλιστα. Έγινε καλημέρα. Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα. Κώστας οπαδός του Άρη. Ήτανε, μίλησε για επίσημη γαυροποίηση. Και κάπου εδώ πάω στην επόμενη γραμμή. Ναι, καλημέρα. Εγώ είμαι αυτός. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα που υποστηρίζεις, αν θέλεις. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Άρης. Είσαι ο Άρης. Σε παίρνω από τη Γερμανία, από το Αμβούργο. Από το Αμβούργο, μάλιστα. Το ιστορικό, ναι. Αμβούργο. Αν και εκεί εγώ είμαι Ζανκτ Πάουλι, στο Αμβούργο. Όχι, ρε φίλε, γιατί. Γιατί είναι πιο περιθώριο, πιο... Ναι. Όχι, αυτή είναι η αριστερή εκεί πέρα. Εμείς είμαστε με τους δεξιούς, με τη ΧΑΕΣΦΑΟΥ είμαστε εμείς. Α, πώς... Εγώ μάλλον, όχι εμείς. Κάτσε, υπάρχει ομάδα ΧΑΕΣΦΑΟΥ. ΧΑΕΣΦΑΟΥ, το Αμβούργο, το Αμβούργο. Α, το Αμβούργο λέγεται ΧΑΕΣΦΑΟΥ. H, S και V. ΧΑΕΣΦΑΟΥ διαβάζεται στα γερμανικά. ΧΑΕΣΦΑΟΥ, ναι, ναι. Και το Αμβούργο μου είναι συμπαθέστατο. Συμπαθέστατο, ναι. Και τους υποστήριζα στο τελικό με τη Γιουβέντους στην Αθήνα το 84. Τους υποστήριζα. Απλά είμαστε σε κρίση τώρα. Με τον γκολ του Μάγκατ. Από την Ελλάδα δεν έχω καμιά ιδιαίτερη συμπάθεια σε ομάδα. Λίγο τον Πανιόνιο, επειδή έπαιξε ο αδερφός μου μπάλα εκεί πέρα. Με συγκινείς, τι λες εσύ. Ο αδερφός σου αν επιτρέπεται επίθετο. Ναι. Όχι, στους μικρούς έπαιξε, δεν έκανε στους καριέρα. Μικρούς. Με συγκινείς, Άρη. Με συγκινείς. Πανιόνιος, ιστορικός τεράστιος, ναι, ναι. Βέβαια. Ναι. Άρα είσαι να υποθέσω λίγο, από το λεκανοπαίδιο παδός... η καταγωγή σου. Είμαι. Η καταγωγή σου από το λεκανοπαίδιο της Αττικής. Είμαστε από την Πάτρα η καταγωγή μας. Από Πάτρα. Ωραίος, από Πάτρα. Περίφανη Αχαΐα. Ωραία. Τι σε έκανα να πάρεις σήμερα τηλέφωνο, Άρη? Λοιπόν, εγώ είμαι ο παδός του στοιχήματος, φίλε, και του ταμείου. Δεν με νοιάζει Άρης, πάω Ολυμπιακός, κίτρινη, μαύρη, κόκκινη κτλ. Ναι, ναι. Έχω παίξει μια πεντάδα τώρα αυτό το πενταήμερο. Ναι, μπράβο. Ξεκινάμε με τη Λάρισα διπλό και τον Παναθηναϊκό διπλό. Ο Παναθηναϊκός μου, τον και εμένα μου κάτσε πολύ διπλό, το έλεγα δύο μέρες, ναι. Ναι. 3.80 τον Παναθηναϊκό διπλό, δεν πρόκειται να τον ξαναδούμε μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση, ούτε ναι. Μέσα στην Τούμπα θα τον έχει. Τώρα. Άρα μου είπε στα δύο μάτς, πληρώθηκε στα δύο, ναι. Την πεντάδα, ναι. Περιμένω και άλλα σύστημα τα έχω. Περιμένω τον Άρη διπλό σήμερα στο 3.40. Περιμένεις τον Άρη διπλό στο 3.40, ναι. Το θεωρώ και αυτό δώρο. Ούτε τον Άρη θα τον ξαναδούμε 3.40 εκτός έδρας με τέτοιου ελληνικού σωμάδα όπως είναι η Λαμία. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θα βγει. Ναι. Εγώ σου δίνω ένα σκόρερ στο αποψινό μάτς. Πήγαινε και παίξε τον Μπαράλες σκόρερ anytime. Μπαράλες σκόρερ anytime. Με τον Ρασαλαμόδο τώρα. Δώρο, πάρ' το. Ναι. Ωραία. Και τα άλλα, τα άλλα δύο που περιμένεις. Περιμένεις τον Άρη και τα άλλα δύο, Άρη. 0-0 έως ένα γκολ τον ΠΑΟΚ. Έως ένα τον ΠΑΟΚ την Τετάρτη, σωστό. Ναι. Ναι. Θεωρώ ότι το μάτς θα πέσει πολύ, πολύ σκλότσος, ναι. Και πολύ μπουνιά. Ναι. Και θεωρώ ότι όποιος προηγηθεί καθάρισε και το μάτς. Γιατί άμα προηγηθεί η Μπενφίκα, αποκλείεται ο ΠΑΟΚ να... Αποκλείεται, εντάξει, τίποτα δεν αποκλείεται. Να επιστρέψει, είναι. Να επιστρέψει, ναι. Ναι. Δεν νομίζω να βρει τη δύναμη και δεν έχει την εμπειρία ο ΠΑΟΚ να αντιδράσει. Μάλιστα. Και το άλλο που περιμένεις τώρα... θεωρώ ότι άμα και το άλλο είναι πρόκριση τους Σέρβους μέσα στο Σάλτσμπουργκ. Πρόκριση του Ερυθρού Αστέρα μετά τον πρώτο μάτς που ήρθε 0-0, ναι. Σε άδειο γήπεδο, μέσα στην Αυστρία. Ναι, μέσα στο Σάλτσμπουργκ. Ναι. Απλά πρόκριση έχει παίξει. Ο Ερυθρός Αστέρας θα κάνει ένα... Ορίστε. Απλά πρόκριση έχει παίξει. Πρόκριση, όχι σκορ και τέτοια, πρόκριση. Απλά πρόκριση, ναι. Απλά πρόκριση, δίνει 1.60 τη Σάλτσμπουργκ. Μάλιστα. Και 3.30 τον Ερυθρό Αστέρα. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία, ρε, Άρη. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα πάει. Θα δούμε. Ναι. Εντάξει. Υπομονή, θες ακόμη... Θέλω να πω επίσης ότι φέτος στη λίγα που ξεκίνησε, τη δικιά μας, την άρρωστη, την ελληνική. Βλέπω κάποια στοιχεία, ναι, βλέπω κάποια στοιχεία καλά. Ας πούμε, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ ΑΕΚ ξεκινάνε με τις ίδιες πιθανότητες να διεκδικήσουν κάτι. Με τις ίδιες, λες. Βλέπω από πίσω έναν... με τις ίδιες πάνω κάτω. Τώρα ο καθένας ανάλογα και τι φανέλα φοράει, ναι. Θεωρεί την ομάδα του Μπαρτσελόνα. Ωραία, ωραία. Ναι. Λοιπόν, βλέπω Άρη δυνατό. Άρη δυνατό. Βλέπω ΑΕΛ δυνατή. Βλέπω ΑΕΛ δυνατή. Βλέπω τον Όφη στο γήπεδό του να κάνει πράγματα. Ναι. Νωρίς είναι, μωρέ, ακόμη να και δούμε. Πιστεύω... Ναι, πιστεύω να έχει λίγο τζόγο, ρε φίλε, και μην ξεκινάμε τώρα με κάθε πέναλτι, με κάθε αράουτ. Α, ήτανε, αν το έδινε σε εμάς, αν το έδινε στους άλλους. Έχουμε να δούμε τέτοια ακόμα μέχρι το τέλος πολλά.
Και θεωρώ ότι δεν ήταν πέναλτι αυτό του Αστέρα. Γιατί πρώτα πέφτει ο ψηλός, πώς το λένε, ο Πρίγιοβιτς. Ναι. Πρίγιοβιτς. Ναι. Και μετά γίνεται ό,τι γίνεται. Αλλά εντάξει, τέτοια θα δούμε και έχουμε δει και χειρότερα και θα δούμε ακόμα περισσότερα δυστυχώς. Ωραία. Έγινε Άρη, έγινε παλικάρι αυτά μου. Αυτά είχα να πω, τον Άρη, τον Άρη, πρέπει να βγάλει διπλό Άρη σήμερα, φίλε. Ναι, εγώ δεν μπορώ να συμπορευθώ μαζί σου, συγγνώμη, δεν με πάει ψυχολογικά, δεν μπορώ, έχω πρόβλημα. Ναι. Γιατί, ε? Δεν, με τον Άρη δεν έχω. Στο Λαμία Άρη είμαι λίγο με τη Λαμία. Είχα παλιά μια σχέση με τη Λαμία, έχω μια υπέροχη κοπέλα. Εγώ δεν είμαι με κανέναν, με τον Τζόγο είμαι. Με το ναι, το κατάλαβα, το κατάλαβα. Σου κάνω τη δουλειά σου κάνεις προς Θεού. Δεν σε εννοείται, παλικάρι μου. Ωραία, ρε Άρη, φιλιά στο Αμβούργο, φίλε. Τον Ερυθρό Αστέρα, πώς τον βλέπεις, τελευταίο και σε κλείνω. Ποιον, τον. Τον Ερυθρό Αστέρα. Από το μάτς αυτό έβλεπα λίγο, το ψιλοείδα αυτό από το πρώτο ημίχρονο. Καλά, ανία, ένα τέλος πάντων. Το στάδιο, το τεράστιο, άδειο, ούτως ή άλλως, ένα κρύο πράγμα. Και θα έχουν και 4.000 χουλιγκάνια αυτοί εκεί πέρα, να ξέρεις. Ναι, πάει για άλλη τιμωρία πάνε. Εντάξει, τι να σου πω ρε φίλε, δεν έχω φωνή πολύ, ένα κρύο πράγμα, τίποτα, δεν μου βγαίνει τίποτα ρε Σιάρη. Εσύ το έχεις παίξει, γι' αυτό και εγώ δεν μου λέει τίποτα, sorry, δεν μου λέει τίποτα. Συγγνώμη, δεν μου λέει τίποτα. Το έχω 4 στα 5 με 100 ευρώ, ναι. Και βγάζει γύρω στα 3.000. Ωρε φίλε, έλα πάρε με να πάμε διακοπές κανένα ελληνικό νησί να γουστάρουμε. Ωρε φίλε. Όχι, στην Κύπρο θα πάμε διακοπές. Στην Λάρνακα. Θα πας Αγία Νάπα. Ωραία. Να περάσεις καλά. Το έχουμε λόψει, Άρη. Να σε καλά, παλικάρι μου. Να σε καλά. Έγινε, φίλε. Καλημέρα. Να σε καλά. Φιλιά στο Αμβούργο. Δεν έχουμε άλλη γραμμή, έτσι, Αναστασία. Να κλείνουμε σιγά-σιγά. Να δώσω τους νικητές εγώ. Ελπίζω να πήρα πόντους εν ώψη της μεταγραφής μου σε άλλο ραδιόφωνο. Ξεκινάμε. Α, θες να μου πεις κάτι, τι. Α, μουσική να βάλεις. Καλά, άστο έτσι. Τι θες, ό,τι θες. Λοιπόν, ξεκινάω με το μπουκάλι, είπαν λάθος. Ξεκινάω με τα DVD, στα οποία δεν είχα τρελή συμμετοχή. 6 άτομα στείλανε για το DVD του ελληνικού ουρακοτάκου, προσφορά του National Exagnistic, Γιάννης Χαρίτος και Ιωάννης Αποστόλου. Έχω Γιάννη και έχω και Ιωάννη. Γιάννης Χαρίτος και Ιωάννης Αποστόλου. Μπορούν να παραλάβουν τα DVD τους από τη γραμματεία μας εδώ στον Λίμπερο μετά τις 9.30 το πρωί, από τις 9.30 έως τις 5. Και πάω τώρα για το μπουκάλι βότκα, για το 8-ball, την Παρασκευή στο τρελό disco party που ετοιμάζουν εκεί πέρα στο επιτελείο του 8-ball. Λοιπόν, έστειλαν 9 νοματέοι, νικήτρια είναι η Άννα Καράη. Επαναλαμβάνω, η ακροάτρια Άννα Καράη καβατζώνει το μπουκάλι βότκα για να πάει με την παρέα της έως 4 άτομα το βράδυ της Παρασκευής στο disco party του 8-ball. Εμείς, πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 10. Και πάλι θα είμαι μόνος μου. Έχει γίνει το σκηνικό αυτό με τον Χρύσανθο. Να δούμε πώς θα πάμε. Ίσως να έρχει ο Παναγιώτης Παπαδόπουλας, να γίνει η εκπομπή εντελώς τελείως ασπρόμαυρη. 9.30 ώρα Λαμία Άρης, πηγαίνετε και παίξτε scorer μπαράλες anytime, σας το δίνω εσλαμάς. Δεν λέω, δεν είπατε άσο διπλό τέτοια χ. Scorer μπαράλες anytime. Ο Αργεντίνος ο Πεκταράς, πρώην του Αστήρ Τρυπόλεως, που επέστρεψε στην ελληνική Super League. Και το βράδυ 10 η ώρα είναι όλο το ζουμί Manchester United Tottenham στο θρυλικό Old Trafford. Εύχομαι η United να έχει το 50% έστω της ηγετησίας που είχε η Liverpool το Σάββατο εναντίον της Brighton. Το 50% αν έχει η United, το μάτς είναι καρασάκλα. Τόσο μα τόσο απλά. Από μένα και την Αναστασία, αδέρφια, καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι. Keep on fucking rocking, τι Καλιφόρνια, τι Καλικράτεια.